Λοιπόν, έχουμε 5ο αιώνα σήμερα. Ο Χριστός αιών, που λέμε. Τα είδαμε. Λοιπόν, ο Χριστός αιών ή αλλιώς ο αιών του Περικλέου. Γιατί το λέμε αιώνα του Περικλέου? Γιατί ήταν ένα αφεντικό για τρέλει ολόκληρα χρόνια. Επομένως, έχουμε μια ειδική διαχείριση του χρόνου που τα 30 θα κάνει 100. Τι 30, τι 100. Ο Περικλής έβαλε το πραγείο. Έλα, έλα. Ελάτε. Ελάτε, ελάτε, παιδιά. Λοιπόν, γεννιέται το 492. Για να έχουμε τα... το 492. Ανέρχεται στην ουσία το 461. Το 461. Και κυριαρχεί την πολιτική σκηνή έως το θάνατό του, τότε στην ιστορία με τον νημό, το 429. 30-32 τα χρόνια, όσο μας κάνει αυτή η ιστορία. Επομένως, έχουμε 32 χρόνια, τα οποία είναι ο αιών του Περικλέου. Καταλαβαίνουμε ότι από τότε ήξεραν τη σχετικότητα του χρόνου οι άνθρωποι. Τι είναι εκείνο το οποίο που προσγράφεται, ας πούμε. Είναι εκείνος ο οποίος ολοκληρώνει καταρχήν την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έχουμε μιλήσει για Σόλωνα, έχουμε μιλήσει για άλλες περιπτώσεις. Εδώ πέρα έχουμε τον άνθρωπο που ολοκληρώνει την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Και τον ολοκληρώνει όχι με τρόπο, ας πούμε, γενικό και αφηρημένο, αλλά διότι όλη αυτή τη διάρκεια των 32 ετών είναι ο διαφυβήτως ηγέτης των Αθηνών. Πώς δεν ακούτε, ρε παιδιά, δεν προσέχετε. Λοιπόν, τι έχει, μπορούμε να το δυναμώσουμε. Ναι, 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 ναι. Πώς θα το δυναμώσουμε. Λοιπόν, τι ενώνεται στο πρόσωπό του έτσι ώστε να τα καταφέρει στην Αθηναϊκή Δημοκρατία που δεν μόνιαζαν ποτέ οι άνθρωποι 32 χρόνια να τον εκλέγουν με τη μονίμου βάσεως, να μην χάνει ποτέ. Λέμε, λοιπόν, λένε δηλαδή οι ιστορικοί και πρώτος από όλους ο Θουκυδίδης, ο οποίος ήταν μεγάλος θαυμαστής, που αποδίδουν τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήτανε, δηλαδή, τις τέσσερις μεγάλες αρετές του εξαιρετικού ηγέτη. Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν η ευφυΐα. Η ευφυΐα όχι απλώς ως IQ, πολλές στροφές, ας πούμε, το μυαλό, δεν ήταν αυτό. Ήταν η δυνατότητά του να αναλύει καταστάσεις, να προβλέπει και να αντιδρά κέρια. Και αυτά σε πολύ σύντομο χρόνο, αμέσως. Γίνονταν. Το ένα λοιπόν ήταν η ευφυΐα. Το δεύτερο ήταν η ευγλωτία, διότι έπρεπε να κερδίζει την αγορά. Έτσι, ήταν οι συνθήκες τότε αυτές. Έπρεπε δηλαδή, πώς κερδίζεται η αγορά. Κερδίζεται όταν κάνουμε το ακροατήριο να νιώθει σπουδαίο. Το έκανε αυτό το πράγμα, αλλά δεν το έκανε κοροϊδεύοντας ή γλυκαίνοντας. Το έκανε με άλλο τρόπο, με το όραμα που προσέφερε, για να μην τον παρεξηγήσουμε, τον πούμε λαϊκιστή, ας πούμε. Είναι λοιπόν η ευφυΐα, είναι η ευολουτία, είναι ο πατριωτισμός, τρίτο χαρακτηριστικό, γιατί δεν έβαζε τίποτε πάνω από το συμφέρον και την τιμή της πόλεως, τίποτε δεν έβαζε πάνω από το συμφέρον της πόλεως. Και το τελευταίο ήταν η ανιδιοτέλεια.
Δηλαδή ήταν απολύτως αποσιωμένος στην πόλη και απολύτως αδιάφορος. Άρα ευφυΐα, ευγκλωτία, πατριωτισμός και ανιδιοτέλεια ήταν τα τέσσερις μεγάλες αρετές οι οποίες μπορούσαν να εγγυηθούν ή να εξηγήσουν αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, την παραπεταμένη κυριαρχία του στην αναστατωμένη επιμονή μου βάση ως Αθήνα. Περί αυτού επρόκειτο. Αυτό το ποτρέτο κατά βάση, ας πούμε, το πρώτο σχεδιάζει ο Κυρίδης και υπογραμμίζει κιόλας ότι ακριβώς κατέτυχε το φοβερό κατόρθωμα ο Περικλής να ενώσει τους επιμονήμου βάσεως διχασμένους Έλληνες. Αθηναίους, με συγχωρείτε. Τι ήταν εκείνο το οποίο του έδινε αυτή τη δυνατότητα, το οραματικό, ας πούμε, στοιχείο που θα λέγαμε έτσι σήμερα. Πρότεινε ένα όραμα, έναν στόχο υψηλό, έτσι, έναν στόχο υψηλό, δηλαδή μία πανελλήνια προοπτική με κέντρο και σημείο αναφορά στην Αθήνα. Άρα τους έβαζε μπροστά σε μία προσπάθεια πανελλήνια τους Αθηναίους τους ίδιους. Υπ' αυτή την έννοια τους έκανε να νιώθουν σπουδαίους και όχι επειδή τους βλήκαν με δοσήματα, ας πούμε, επιδόματα και άλλα τέτοιου είδους, ας πούμε, έτσι, πράγματα. Άρα λοιπόν, δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι μπορούσε να ηγηθεί για τόσο μακρό χρονικό διάστημα της πόλεως. Ποιας πόλεως? Της πόλεως που είχε νικήσει στους Περσικούς πολέμους. Δεν ήταν η τυχαία πόλη. Ήταν οι μεγάλοι νικητές αυτοί. Οι Σπαρτιάτες ήταν σε πολύ κατώτερη μοίρα. Είχαν βεβαίως τον ηρωισμό των Θερμοπυλών και την νίκη στις Πλατέες. Αλλά μεγάλες νίκες ήταν ο Μαραθώνας και η Σαλαμίνα. Οι καθοριστικές νίκες. Αυτά ήταν αθηναϊκές κατακτήσεις. Επομένως, είχε λόγους έτσι, η Αθήνα να νιώθει περήφανη, αλλά έμπαινε σε ένα σχέδιο πολιτικό επικεφαλής. Αυτό την ενεργοποιούσε διαφορετικά την Αθήνα και αναγνώριζε αμέσως, ανεξαρτήτως πολιτικών, ας πούμε, κομμάτων, αναγνώριζε αμέσως το πρόσωπο του Περικλέους, ο οποίος συνέλαβε και πρότεινε αυτό το πράγμα, τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη, τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη αυτής της προσπαθίας. Άρα καταλαβαίνουμε, Ελαντινάκη, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ακριβώς ότι τα μεγάλα πολιτικά του χαρίσματα ήταν εκείνα που του εξασφάλισαν τα 30 χρόνια, 32 χρόνια ηγεσίας. Δηλαδή αν δεν ήταν ο λοιμός, ποιος ξέρει μέχρι που θα πήγαινε η ιστορία. Φιλοδοξούσε λοιπόν, έτσι, καλώς, να αναδείξει έτσι, την Αθήνα, να την κάνει κέντρο του ελληνικού κόσμου. Για πρώτη φορά άρχιζε μια τέτοια ιδέα να έχει δώσει και στοιχεία, ας πούμε, πολιτικού ρεαλισμού. Το σχεδίασε αυτός και βεβαίως το συνδύασε τελικά όχι μόνο ως πολιτική ενότητα, αλλά ως πολιτική ενότητα και πολιτική στόχευση εν συνδυασμό με περίλαμπρα έργα που θα συμβόλιζαν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Το λέω αυτό γιατί τα περίλαμπρα έργα τα βλέπουμε κάθε μέρα από μακριά ή από κοντά, φωτισμένα ή αφώτιστα. Λοιπόν, επομένως, σκεφτόταν την αλήθεια, κέντρο ψυχή της Ελλάδος, την Αθήνα, ψυχή της Ελλάδος, κέντρο του πολιτικού βίου, κέντρο του πολιτισμού, ενός πολιτισμού και ενός πολιτικού βίου, ο οποίος όφιλε τα πάντα και έκθεζε πια τα πάντα, χάρη σε μία κατάσταση η οποία ήταν, πλέον, ήταν ένα στοιχείο. Είχε μια υλική διάσταση η οποία μετά τα μυδικά πραγματικά μπορούσε να διεκδικήσει, ας πούμε, οντότητα στον ελληνικό χώρο, γιατί ήταν η ελευθερία στο όραμα της οποίας επετεύχθη η νίκη.
Άρα όλα αυτά σε ένα καινούριο υπόβαθρο. Το υπόβαθρο της ελευθερίας, σε μια καινούργια ιδέα ηθική, ας πούμε, και πολιτική, αλλά κυρίως πνευματική ιδέα. Αυτό ήταν, βλέπουμε ότι είχε στο μυαλό του ένα ολόκληρο σχήμα συντελεστών και παραγών που βοηθούν να καταλάβουμε ακριβώς περί τίνος επρόκειτο. Ο Τουκυδίδης σημειώνει ότι για τον Περικλή η ευτυχία συνδυάζεται με την ελευθερία και η ελευθερία πατάει στο θάρρος. Η ελευθερία δηλαδή δεν συνδέεται με ιδέες απλώς και με αδράνεια γύρω από μεγάλες ιδέες, αλλά με μεγάλα διακυβεύματα όπου η ζωή βρίσκεται στο κέντρο. Δηλαδή, ζωή ή θάνατος είναι δύο στοιχεία τα οποία συνδέονται με την υλική υπόσταση της ελευθερίας και το θάρρος να είσαι ελεύθερος. Γιατί δεν είναι απλώς δικαίωμα νομικό να είσαι ελεύθερος, είναι και ως θάρρος, ας πούμε, μια υποχρέωση υπαρξιακή, θα τη λέμε, μια εσωτερική δυναμική που υποστηρίζει την ελευθερία. Και αυτό ήταν το θάρρος. Το θάρρος των μαραθωνομάχων, το θάρρος των σαλαμινομάχων, το θάρρος των σπαρτιατών στις Θερμοπύλες, Λατές και το καθεξής. Δηλαδή υπήρχε ένα ολόκληρο σκεπτικό και βεβαίως όλες αυτές οι αξίες μπορούσαν τότε να εγγυηθούν για τον Περικλή, την πολιτική Ανδρία, η οποία έφερε τα αποτελέσματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Αυτά τα θεωρούσε χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονταν στο σύνολο των Ελλήνων. Αυτά θα τα ενώσουμε εμείς που πρωταγωνιστήσαμε. Με κέντρο εμάς, τους Αθηναίους, ας πούμε. Επομένως δεν υπήρχε κανένας λόγος να κολακεύσει τουλάχιστον με έναν τρόπο, ας πούμε, χονδροειδή. Ανεδείκνυε τις πολιτικές περαιτέρω συνέπειες αυτού το οποίο επετέξει προηγουμένως και προχωρούσε σχεδιάζοντας μια καινούργια πραγματικότητα η οποία ήταν μια Αθήνα, ας πούμε, μια πανελλήνια ένωση. Έλα. Εκεί στην πρώτη θέση. Επομένως λοιπόν, αυτό ήταν το σχέδιο, το οποίο δεν κατόρθωσε να το ολοκληρώσει, έτσι. Και λόγω του αδοκίτου θανάτου, όπως λένε, πέθανε πολύ νωρίς, εξαιτίας του λοιμού, αλλά και διότι, προσοχή γιατί θα μας απασχολήσει σήμερα αυτό, ο πατριωτισμός του, η αγάπη του για την Αθήνα, εξελίχθηκε σε ιμπεριαλισμό για τους Έλληνες. Έχει σημασία να δούμε αυτό το δραματικό στοιχείο, το οποίο είναι κεντρικό για τα ιστορικά δρόμενα, δεν είναι μόνο για την περίπτωσή του. Έτσι, πάρα πολλές φορές βλέπουμε αυτού του είδους τις εξελίξεις, θα προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν, και πεθαίνει νωρίς, δηλαδή στο πρώτο έτος, δεύτερο έτος του πολέμου, πότε ήταν, έτσι που πέθανε, και διότι ήταν τόσο πατριώτης, ώστε να τσακίσει τους συμμάχους του. Να γίνει πια η Αθήνα μια δύναμη, ας πούμε, επεκτατική, αντί να είναι το σημείο της αναφοράς και της συγκολήσεως των υπολείπων Ελλήνων. Να πούμε ότι οι πηγές μας σε αυτή την ιστορία, η κυρία πηγή είναι ο Θουκυδίδης, βεβαίως. Ο Θουκυδίδης τον εξειδανικεύει. Αναδεικνύει το εξαιρετικό στοιχείο που είχε ο χαρακτήρας. Αναδεικνύει τα φυσικά του χαρίσματα. Και βεβαίως τον τοποθετεί και στο πλαίσιο, ας πούμε, των δρομένων της εποχής εκείνης. Να πούμε ότι
είναι αυτός που τον χαρακτηρίζει το δολιχοκέφαλο, δηλαδή που είναι μακρική, έτσι, έχει ένα μακρόστενο κεφάλι και γι' αυτό τον λόγο οι γλύπτες το βάζουν, όχι, του βάζουν την περικεφαλαία. Ο Κρυσίλας, ο οποίος ο οδός υπάρχει στο Παγκράτη, η οδός Κρυσίλα, έτσι. Λοιπόν, ο δολιχοκέφαλος σημαίνει ένα κεφάλι που δεν τελειώνει πουθενά. Είναι πολλές φορές και χαρακτηριστικό ευφυΐας αυτό το δολιχοκέφαλο, ας πούμε. Έτσι. Οι κομικοί τον λέγανε καρυδοκέφαλο. Έτσι. Καρυδοκέφαλο, ήταν κρεμμύδι. Τώρα το κεφάλι. Έτσι. Και βεβαίως, αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο της ευφυΐας συνδυαζόταν με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, τέτοια που τη βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά στο μπούστο που το έχει φτιάξει ο Κρυσίλας, που έχει μείνει μόνιμη εικόνα του, με την περικεφαλαία και με τη φυσιογνωμία του γεμάτη αυτοπεποίθηση και δύναμη. Ανήκε σε ευγενή οικογένεια των Αθηνών. Όπως όλοι οι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος, ήταν και αυτός αριστοκράτης. Ανήκε λοιπόν σε ευγενή οικογένεια, στους Αλκμεονίδες. Ίσως τη σπουδαιότερη, εν πάση περιπτώσει μια από τις σπουδαιότερες οικογένειες των Αθηνών. Πολύ ισχυροί, είχαν πολλές φορές εξοριστεί για προδοσία και ασέβεια και διάφορα τέτοια πράγματα. Παππούς του από τη μητέρα του ήταν ο Κλισθένης, για να καταλάβουμε αμέσως, ας πούμε, τα σχήματα των συγγενειών. Ο πατέρας του ήταν αρχηγός των δημοκρατιών, των δημοκρατικών προτού να εξοριστεί, έτσι, ήταν ο Ξάνθιπος. Ήταν επίσης τρισέγγονος ενός τυράννου της Σικιώνας, ας πούμε, και τον καιρό εκείνο, δηλαδή, τύραννος σήμαινε ηγέτης λαϊκού κινήματος, γιατί ήταν λαϊκά τα κινήματα που ανέβασαν τους τυράννους. Τύραννος σήμαινε άρχοντας, μετά έγινε εξαιτίας των πράξεών τους, έγιναν τύραννοι με τη σημερινή έννοια, αφού του κάνανε κακό. Έτσι. Και βεβαίως ήταν πάρα πολύ φυσικό να κάνει πολιτική επιλογή σύμφωνα με την παράδοση της οικογενείας. Δηλαδή, να επιλέξει, ας πούμε, το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό παρά το γεγονός που μας μεταφέρει ο Πλούταρχος, ότι στα νιάτα του ο Περικλής δεν υπέφερε το λαϊκό στοιχείο, δεν άντεχε τη λεμπάγια, δεν υπέφερε το λεμπάγια. Αλλά η παράδοση οικογενειακή ήταν ισχυρότερη και έλεγε εμείς είμαστε δημοκρατικοί και θα παλέψουμε μέσα σε εκείνη την κατάσταση. Τι ήταν, ποιο ήταν το πολιτικό του κριτήριο το οποίο ευάρυνε στην τελική επιλογή, το πιο σκεπτικό, ας πούμε, έτσι, προσχώρησε στο Δημοκρατικό Κόμμα και έγινε ηγέτης. Καταλάβαινε και πολύ ορθά ότι η δύναμη η οποία θα ανέβαζε την Αθήνα εκεί που ο ίδιος ήθελε και καταλάβαινε, ήταν το λαϊκό πλήθος. Ήταν η δύναμη του λαού, ένα πολύ ισχυρό λαϊκό πλήθος, πολύ δραστήριο και δυναμικό, και εκεί πάνω θα μπορούσε να βασιστεί και όχι στη μικρή μειοψηφία των αριστοκρατών, των ολιγαρχικών κλπ. Που ήταν άξιοι, που είχαν σπουδαίο ηγέτη, τον Κίμωνα, νικητή της ναυμαχίας της Μικάλης. Δεν ήταν τυχαία, έντιμη προσωπικότητα, αλλά ήταν μια μειοψηφούσα παρελθούσης δύναμη, παρελθούσης ιστορικής χρήσεως. Έτσι. Αυτός έκανε την επιλογή των νεωτερικών, ας πούμε, των δυνάμεων της ανόδου της εποχής εκείνης. Έτσι. Ήταν αυτοί το πολέμησαν, το πλήθος του στρατού, οι καινούργιες δυνάμεις, οι ενερχόμενες κοινωνικές δυνάμεις κλπ. Και κατάλαβε ότι δεν μπορούσε παρά να στηριχθεί σε αυτές τις δυνάμεις το όραμά του. Αυτό ήταν το... Επομένως, λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε ακριβώς να καταλάβουμε και να τον τοποθετήσουμε ακόμη καλύτερα, ακόμη καθαρότερα. Να δούμε δηλαδή ότι έπαιζε ρόλο και η προσωπικότητα και η ιδιοσυγκρασία του έπαιζε ρόλο σε αυτή την υπόθεση
και η παιδεία του. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας του Περικλέους? Ήταν ένας ορθολογιστής, άνθρωπος δηλαδή με αυστηρή λογική διεργασία, και ταυτοχρόνως με έντονα συναισθήματα, ο τέλειος συνδυασμός. Ο άνθρωπος του ισχυρού λόγου και των μεγάλων συναισθημάτων, των οραμάτων. Δεν ήταν ότι χάρπαστος, ας πούμε, οραματιστής, ήταν εκείνος που ήλεγχε, που ζήγιζε τα πράγματα και που ήξερε να τα μεταδώσει ως συγκίνηση. Αυτά, γιατί έπρεπε να κερδίζεται η αγορά. Έτσι δεν ήταν ότι θα μιλούσε ένας στις μερικές χιλιάδες που ακούγανε, θα έλεγε ότι να είναι και θα έπιθε. Έπρεπε να κερδίσει και συναισθηματικά αυτό το μεγάλο ακροατήριο, ας πούμε. Επομένως λοιπόν, τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά ήταν ο ορθολογισμός, έτσι, και το έντονο συνέστημα. Ήταν φλογερός, ας πούμε, στην έκφραση και λεπτός. Δεν είχαμε δηλαδή χονδροειδή λαϊκισμό, ας πούμε, στην έκφραση του. Είχαμε λεπτότητα μέσα στη ζεστασιά, μέσα στη φλόγα, ας πούμε, η οποία τον χαρακτήριζε. Και είχαμε επιπλέον και μια θρησκευτικότητα συνδυασμένη με την αγάπη της πόλεως. Ήταν ένα πράγμα ανακατεμένο, η πόλη και οι θεοί, και αυτό σε μεγάλο βαθμό μπορεί να μας εξηγήσει και τη σύλληψη της Ακροπόλεως. Το πού πάνω βασίστηκε, ας πούμε, όλο αυτό το μεγάλο έργο. Ήταν πάρα πολύ κοντά με έναν σπουδαίο φιλόσοφο του Κέργου και τον Αναξαγόρα, ο οποίος ο Αναξαγόρας πίστευε και κήρυστε, ας πούμε, την ιδέα του νου Θεού, ότι η αρχή των πάντων είναι ο νους και ο νους έχει μια θεϊκή διάσταση. Φίλος του πολύ ήταν ο Σοφοκλής, μεγάλος τραγικός ποιητής, και δεν αποκλείεται στοιχεία από τον Γκρέοντα της Αντιγόνης και ενδεχομένως από το δράμα του Ειδίποδος να έχουν να κάνουν και με προβληματισμούς του ποιητή εν σχέση προς το μεγάλο ηγέτη. Δεν αποκλείεται, δεν μπορεί να αποδείξει κανείς κάτι, αλλά θα μπορούσε κανείς, ας πούμε, να το βασανίσει αυτό το θέμα. Και βεβαίως η θρησκευτικότητά του ήταν τέτοια ώστε εμπόδιζε έναν πιθανό, πανεξαιρετικά πιθανό ατομικισμό της μεγαλοφίλειας, η οποία ακριβώς θα μπορούσε να απομονωθεί εξαιτίας του ίδιου του μεγαλείου της και να τον αποκόψει από τις μάτες. Δεν αποκόπηκε ποτέ από τις μάτες. Γι' αυτό το λόγο, έτσι, ο νους ένωνε οριζοντίως και καθέτως. Ταπεινός, δεν θα έλεγα ταπεινός, αλλά είχε μια αίσθηση ενότητος πολύ ισχυρή. Είχε πολύ, δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, ο έντονος συναισθηματισμός σε συνδυασμό με τον ορθολογισμό δεν βγάζουν σε κρατώδη κατάσταση. Οδηγούν σε ισορροπίες αυτά τα πράγματα, ψυχικές εννοώ. Ήταν ένας τέτοιος, ας πούμε, άνθρωπος. Πέρα από τον Αναξαγόρα, ο δάσκαλός του επίσης ήταν ο Δάμων. Ο Δάμων ήταν μουσικό, ήταν θεωρητικός της μουσικής, από τους μεγάλους, δέος θεωρητικούς της αρχαίας μουσικής, ο οποίος πίστευε και έλεγε, όπως το λέγει και ο Πλάτων, ότι η ανατροπή των μουσικών κανόνων ισοδυναμεί με ανατροπή των νόμων του κράτους. Δηλαδή η ανατροπή του κοινού συναισθήματος, γιατί τότε η μουσική είχε συλλογικό χαρακτήρα, δεν ήταν η ατομική ψυχική έκφραση όπως γίνεται με τα νεότερα χρόνια. Η ανατροπή του συλλογικού συναισθήματος είναι ανατροπή της δομής, ας πούμε, του κράτους και της κοινωνίας, και γι' αυτό ήταν πολύ αρνητικός. Ο δε Πλάτων ήταν πολύ άγριος στις τιμωρίες όσον αφορά, ας πούμε, αυτό το θέμα. Ήταν λοιπόν ο Δάμων, θεωρούσε τη μουσική ακρόπολη της πόλεως,
έτσι την θεωρούσε, δηλαδή θεμέλιο του συλλογικού αισθήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα η λαϊκή μας μουσική έχει αυτό το χαρακτήρα. Είναι θεμέλιο συλλογικού αισθήματος. Τα δημοτικά τραγούδια, τα ρεμπέτικα, είναι μια ψυχή πλατύτερη από την ατομική. Έτσι, διάθεση και μουσική και ψυχική έκφραση. Η εκκλησιαστική μας μουσική επίσης στο ίδιο κλίμα. Ήτανε λοιπόν ο Δάμων, άλλος φίλος και δάσκαλος ήταν ο Ζήνων ο Ελεάτης, μαθητής του Παρμενίδη, όπου συνεργαζότανε σε διαφορετικό επίπεδο με τον Αναξαγόρα, για τον οποίο ας πούμε μιλήσαμε. Και ο οποίος Ζήνων ο Ελεάτης φέρνει στην Αθήνα τον θρησκευτικό μονοθεϊσμό των Ελεατών. Τον ενοθεϊσμό για τον οποίο μιλούσαμε έτσι, στα προηγούμενα, ναι. Φέρνει αυτό το εισάγει. Έχει σημασία αυτά ως κρατούμενα να τα έχουμε, γιατί προϊόντες του χρόνου θα γίνουν ψηφίδες στο ολόκληρο το ψηφιδωτό που πάμε να φτιάξουμε τώρα. Τι λέγανε οι Ελεάτες? Λέγανε υπάρχει ένας Θεός μόνο, ο οποίος χωρίς καμία δυσκολία, με τη δύναμη του νου του, κάνει το παν. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό από το εναρχήν ο λόγος. Έτσι, υπάρχει ένας λόγος ή το και είπεν ο Θεός, πως το γεννηθήσω το φως, και είπεν. Έτσι, αυτή η δύναμη του λόγου είναι χαρακτηριστικό θεϊκής, ας πούμε, δυνάμεως, την οποία βρίσκουμε εδώ να εκφράζεται από τους Ελεάτες με τρόπο πολύ, έτσι, χαρακτηριστικό. Ναι. Και βεβαίως οι ίδιοι πάλι έλεγαν ότι το ένα και το παν θεών είναι αυτή η βαθιά, δηλαδή ενότητα, η ενότητα, το ένα που είναι όλα, είναι το θεϊκό χαρακτηριστικό, το ένα όλα. Και ο Μέλισσος, ένας άλλος, ας πούμε, μεγάλος φιλόσοφος, έλεγε επίσης τα ίδια. Άρα, έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο στον περιβάλλον μέσα στο οποίο, ας πούμε, ζούσε και το καλλιεργούσε ο ίδιος ο Περικλής, και είναι οι λόγοι για τους οποίους ο Θουκυδίδης του αποδίδει την παραγωγική του ευγλωτία, δηλαδή ήταν φρεμένος με βαθιά σκέψη. Δεν ήταν ρήτορας, έλεγε ωραία λόγια. Έλεγε μεστά λόγια και οραματικού, ας πούμε, περιεχομένου. Και βεβαίως αυτό ταυτοχρόνως, αυτή η εμπλοκή των αμέσων στόχων με, τις ευρύτερες επιδιώξεις μπορούσαν να δημιουργήσουν, να συμβάλλουν πολύ στο ισχυρό συνέστημα με το οποίο περιέβαλε τον ορθολογισμό του Περικλέου. Δηλαδή μιλούσε για το τώρα, για το άμεσο και ταυτοχρόνως απλωνόταν η σκέψη του και οραματικά σε έναν ορίζοντα πολύ πιο πλατή. Έτσι που συνέταγε. Δεν ήταν ότι γίνανε όλοι οι πολίτες δημοκρατικοί, ας πούμε, στην Αθήνα. Είναι ότι στις συγκεκριμένες επιλογές, αλλά το παιδί, στα συγκεκριμένα θέματα τα οποία αντιμετώπισαν, είχαν μπροστά τους αυτή την ελάτε. Είχαν αυτή την οραματική, ας πούμε, αντίληψη των πραγμάτων, όπως την εξέφραζε ο Περικλής, ο οποίος με τους λόγους του έφτανε να μπορούσε να συναρπάσει, ας πούμε, τον κόσμο της Εκκλησίας του Λουδία. Εξού και αυτή η ιδιότυπη θρησκευτικότητας, ας πούμε, του Περικλή, συνδύαζε την λατρεία των παλαιών θεοτήτων, των προγονικών θεοτήτων, ας πούμε, που κάθε οικογένεια είχε τέτοια, έτσι, στοιχεία, με την αγάπη και την λατρεία των ίδιων των ανθρώπων πάλευαν στους κόλπους της πόλεως για ευημερία, για
δόξα, για δικαιοσύνη, για δύναμη, έτσι. Οθούμενη ακριβώς από τη μεγάλη ανακάλυψη της συνεκτικής δυνάμεως που είχε η κοινότητα της πόλης, κυρίως μετά τα περσικά, μετά τα γεγονότα αυτά που άλλαξαν έτσι, την μορφή της ζωής στην Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, αυτή η πνευματικότητα η οποία χαρακτήριζε τον Περικλή ήταν αυτή η οποία αιμοδότησε την περίοδο η οποία ονομάζεται Χρυσούς Αιώνας. Αυτό το πράγμα ήταν που μπόρεσε να αιμοδοτήσει αυτή την καινούργια συνθήκη και αυτό όλα έγιναν προς τιμήν της κοινωνίας θεών και ανθρώπων. Δηλαδή δεν έφταναν οι άνθρωποι στα κατορθώματά τους, αλλά έφταναν τα κατορθώματά τους, τους οδηγούσαν μέσω Περικλέως, ας πούμε, σε μεγάλες διεκδικήσεις, σε μεγάλες υπερβάσεις, να το πούμε έτσι, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τα εξαίσια έργα. Γιατί πια ανέβαινε στον ουρανό ο άνθρωπος που έφτιαχνε τους Παρθενώνες και την Ακρόπολη και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν, ήτανε, δηλαδή, ήτανε φτηνάξεις προς τα πάνω, που υλοποιούσαν ακριβώς αυτό το αίτημα μιας οριζόντιας και μιας κάθετης έτσι, δυναμικής, η οποία αναπτυσσόμενη οδηγούσε ταυτόχρονα προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλη από τη μία, η υπέρβαση έτσι, από την άλλη. Αυτά, μολονότι στους λόγους τους οποίους το αποδίδει ο Θουκυδίδης, γιατί όπως ξέρουμε οι λόγοι τους οποίους εκφωνούν διάφοροι, μεταξύ των οποίων και ο Πιτάφιος του Περικλέως, δεν εκφωνήθηκαν τον ίδιο τον Περικλή, αλλά είναι λόγοι που τους βάζει στο στόμα γραμμένοι από τον Θουκυδίδη, ο οποίος διατυπώνει, ας πούμε, την συνθήκη, την ιδανική των Αθηνών και το όραμα το αθηναϊκό, βάζοντας τον επιτάφιο λόγο στο στόμα του Θουκυδίδη, ο οποίος προφανώς το πρώτο έτος του πολέμου είπε ορισμένα λόγια ζεστά για τους νεκρούς του πρώτου έτους, αλλά μετά αυτό το πράγμα έγινε ο ύμνος της Αθήνας. Και έγινε χάρη στη γραφίδα του Κυρίδη. Στους λόγους που οι θεοί είναι παντελώς απόντες. Ο Περικλής δεν κάνει μνήμα πουθενά. Στο αίσθημα των λόγων υπάρχει αυτό το πράγμα και αυτό είναι που πρέπει ακόμη, έτσι πρέπει να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ακόμη και στον επιτάφιο δεν τίθεται τέτοιο πρόβλημα. Μολονότι είναι η νεκρή. Και θα ήταν το πιο εύλογο πράγμα να μιλήσει για την τύχη, ας πούμε, αυτών των ανθρώπων και μια τα θανάτια τύχη και όλα αυτά. Τίποτε απολύτως, έτσι. Σαν έτσι, ακριβώς η πανταχού παρούσα Αθηνά τότε να έπαιζε ακριβώς το ρόλο για τον Περικλή καθολικής θεότητος, σαν να τα έδινε όλα στην Αθηνά. Αυτή η οποία ήταν ταυτόχρονα η έκφραση της λαϊκής πίστεως, αυτό που του. Η θεά της Αθήνας, η ίδια δηλαδή, σαν να τα φορτωνόταν, να τα χάριζε όλα της Αθηνάς. Μέσα σε αυτή την αντίληψη των πραγμάτων, έχουμε ένα έργο του Περικλέους, το οποίο είναι καταρχήν, κατά βάση, είναι έργο πολιτικό. Είναι ο μεγάλος πολιτικός ηγέτης. Επομένως, το έργο του είναι καταρχήν πολιτικής σημασίας. Τι κάνει δηλαδή? Ολοκληρώνει ό,τι άρχισε ο Σόλων, ο Πισίστρατος, ο Κλισθένης. Η μεγάλη νομοθέτης, η δημιουργή της αθηναϊκής δημοκρατίας, ό,τι άρχισαν εκείνοι, το ολοκληρώνει αυτός. Είναι χαρακτηριστικό ότι μολονότι έχουμε τον αρχηγό του Δημοκρατικού Κόμματος, αυτός είναι ο Περικλής, η πολιτική του δεν ευνοεί ούτε τάξη κοινωνική, δεν έχει μία πολιτική υπέρ, ας πούμε, των φτωχών, να το πούμε έτσι, και των αδυνάτων της Αθήνας, ούτε υπέρ του κόμματος των Δημοκρατικών.
δεν έχουμε μια πολιτική που ευνοεί κάποιους. Έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να καταλάβουμε την πολιτική του αντίληψη και τοποθέτηση του ανθρώπου. Έτσι. Δηλαδή, ο πατριωτισμός του είναι κάθετα διαφορετικός από έναν οποιοδήποτε κομματισμό ή μια πολιτική ταξικού, ας πούμε, έτσι, χαρακτήρα ή μεροληψία, σε μια περίπτωση, έτσι, κοινωνικής. Η πολιτική του έχει έναν άξονα, το συλλογικό καλό. Το καλό όλων. Αυτό είναι η πολιτική περίπτωση. Το λέω γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αρχίσουμε να καταλάβουμε ποιες ήταν οι προϋποθέσεις αυτής της πολύχρονης ομοφωνίας υπέρ του. Έτσι. Οι κατεξοχήν Αθηναίοι που τσακώνονταν και διχάζονταν συνεχώς στην αγορά, εδώ 30 χρόνια όλοι τα εκλέγουν τον Περικλή. Έχουν 32 χρόνια. Επιμονή μου βάσεως. Γι' αυτό λέει την περίφημη φράση ο Θουκυδίδης: «Λόγω μεν δημοκρατία, έργο δε και του πρώτου ανδρός αρχή». Αυτή ήταν η Αθήνα. Στα λόγια δημοκρατία, στην πράξη του αξιόλογου αρχηγού, ο πρώτος άνδρας, αυτός ήταν ο άρχοντας. Είναι πολύ επιγραμματική και χαρακτηριστική αυτή η κουβέντα για να καταλάβουμε πόσο μεγάλος ιστορικός έβλεπε, ας πούμε, τα πράγματα από μια απόσταση που ενδείκνυε ακριβώς έτσι τα γεγονότα. Δηλαδή, δεν ενδιέφερε τον δημοκρατικό ηγέτη Περικλή ένα καθεστώς το οποίο θα λειτουργούσε με φόρους εκ των πλουσίων. Απέριπτε, που φυσιολογικά ένα πολιτικό καθεστώς των δημοκρατικών θα έλεγε παιδιά φόρους στους πλουσίους. Όχι, έτσι, ο Περικλής. Ποια ήταν η απόψη του? Η πόλη στο σύνολό της οφείλει να εργάζεται, όχι να αρπάζει από εκεί που υπάρχουν, από τα έτοιμα. Η πόλη οφείλει να εργάζεται, δηλαδή έχουμε την ευθύνη της πόλεως. Έτσι, συνολική ευθύνη, για να καταλάβουμε ποια ήταν η δύναμή του απέναντι στον κόσμο. Η πόλη λοιπόν οφείλει να εργάζεται. Λέει, δεν ντρεπόμαστε για τη φτώχεια αν είμαστε φτωχοί ή όποιοι μπορεί να είναι φτωχοί, αλλά γιατί δεν προσπαθούμε να βγούμε από αυτήν. Αυτό είναι για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε. Γιατί τι είναι, το ετοιματζίδικο είναι να αρπάξω από αυτούς που έχουν, ας πούμε, και να τακτοποιήσω την κατάσταση. Αυτές είναι οι έτοιμες λύσεις. Η πραγματική λύση είναι πώς θα δουλέψουμε όλοι για το κοινό καλό. Όχι πόσο ένας θα τη βγάλει βάρος του άλλου, ανεξαρτήτως αν είναι αριστοκράτες ή αν είναι δημοκρατική στην κυβέρνηση. Το λέω για να καταλάβουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα προβλήματα. Και γι' αυτό προς την κατεύθυνση του περαιτέρου εκδημοκρατισμού ήθελε δηλαδή να δώσει όθηση στον εκδημοκρατισμό ο Περικλής και εν επιγνώση ότι τίποτα δεν γίνεται καλό με ερασιτεχνισμούς, αυτός καθιέρωσε την πολιτική, την αντιμισθία των αξιωματούχων. Είπε, παιδιά, αυτοί πρέπει επί 24 ώρου βάσος να δουλεύουν για την πόλη ή κάθε χρόνο εκλεγόμενοι, γιατί κάθε χρόνο άλλαζαν την εξαίρεση του στρατηγούς. Έτσι. Αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν έτσι, για να το κάνουν σοβαρά και καλά πρέπει να λείπονται. Ο Περικλής είναι λοιπόν που καθιερώνει την αντιμισθία, ας πούμε, των πολιτών, οι οποίοι ανελάμβαναν αξιώματα. Κάνετε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, ταυτοχρόνως πρέπει εσείς και τα σπίτια σας να ζείτε, οφείλουμε λοιπόν να σας, η πολιτεία πρέπει να σας πληρώνει. Υπ' αυτή την έννοια, καταλαβαίνοντας πια ότι ο ερασιτεχνισμός δεν έχει μεγάλα περιθώρια, διευρύνει τον αριθμό των αρχόντων ο Περικλής και αρχίζει εκεί που ήταν λίγοι, ας πούμε, και εκλεκτοί, αρχίζει πια να περιλαμβάνονται στους αξιωματούς πόλεως οι μικροαστοί της εποχής εκείνης, έτσι, οι τεχνίτες, δηλαδή άνθρωποι που έβλεπαν από μακριά την εξουσία, αλλά
έμειναν για πάντα και νομοθετικά εκτός εξουσίας ποιοι, οι εργάτες και οι χειρόνακτες. Απαγόρευσε ο αρχηγός των δημοκρατικών να καταλαμβάνουν αξιώματα οι εργάτες και οι χειρόνακτες. Διότι ένας που στη ζωή του αρκείται να μεταφέρει βάρη, δεν είναι δυνατόν, δεν έχει την ετοιμότητα να αντιμετωπίσει προβλήματα συλλογικά. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν είχε διαφορετική αντίληψη, θα έπαυε να είναι αυτός ο όρος. Κάτι θα έκανε. Άρα, εργάτες και χειρόνακτες έξω από τα αξιώματα. Γι' αυτό δεν πάει τώρα κανένας και λοιπόν, στα γραφεία. Ένα μπράβο. Μετρό. Έχει σημασία, ας πούμε εδώ. Οι τεχνίτες όμως και οι μικροαστοί είναι άνθρωποι παραγωγικοί. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν. Αυτοί είναι μέσα. Αυτοί κακώς δεν είναι μέσα στην εξουσία. Πρέπει να συμμετάσχουν. Πρέπει να καταλάβουν αξιώματα. Βλέπεις αμέσως έτσι, πόσο καταλαβαίνεις. Βλέπουμε δηλαδή το πνεύμα σόλωνος. Πόσο επεκτείνεται και εδώ με μια οργανική μορφή δικαιοσύνης. Όχι το δική μας δική τους. Αλλά τι αποδίδεις το κοινό καλό. Τι βοηθάει μια πόλη να προκόψει. Δεν είναι άλλο το κριτήριο και το κάνει αυτός ο μεγάλος ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν υπάρχει, ας πούμε, έτσι, αντίρρηση σε αυτό το πράγμα. Νομοθετεί αποζημιώσεις, λοιπόν, και για τα μέλη του Συμβουλίου των 500 και για τους δικαστές της Ηλιαίας, 6.000 δικαστές. Αυτοί όλοι αποζημιώνονται. Αυτοί όλοι εκλέγονται με κλήρο κάθε χρόνο, αλλά όλοι αυτοί αποζημιώνουν. Και βεβαίως, έτσι, επίσης, και για τους στρατιωτικούς και για τη συμμετοχή των πολιτών στις γιορτές της πόλεως. Γιατί εκεί παίζεται η συνοχή της πόλεως. Σε θρησκευτικές Αθήνες, το κατά πόσον αυτά τα πράγματα θα εξακολουθούν να υπάρχουν στην ακμή, αυτό θα εξασφαλίζει συνοχή και ακμή της πόλεως. Μόνος, αυτά όλα θα μισθοδοτούν. Θα ενισχύονται δηλαδή που λέμε σήμερα από το κράτος. Την πόλη. Θα δίνει λεφτά γι' αυτό το λόγο. Είχε στο μυαλό του ακριβώς αυτή την δύναμη της συνοχής χωρίς την οποία δεν μπορεί να πετύχουμε τίποτα ας πούμε σε καμία κοινωνία, σε καμία κοινότητα. Εκείνο που δεν θα κάνει επίσης είναι ότι δεν θα νομοθετήσει ειδικές αποζημιώσεις για την παρουσία στην εκκλησία των πολιτών, του Δήμου. Γιατί λέει, είναι ευθύνη να συμμετέχει στην εκκλησία του Δήμου. Οπότε εκεί πρέπει να πάρεις το βάρος των αποφάσεων με το βάρος της δικής σου συμμετοχής πια, της εθελούσιας συμμετοχής σου, ας πούμε, σε αυτές τις μεγάλες ταινίες που είναι η εκκλησία του Δήμου με τις συνεδρίες της και τις αποφάσεις της και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η συμμετοχή στα κοινά σε αυτό το επίπεδο είναι υποχρέωσή σου. Επομένως, όπου έχουμε υποχρέωση, δεν μας πληρώνει κανείς. Συγγνώμη, 500 ήταν υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν, να πληρώνουν όλους. Ωραία, ήταν κάθε ρόλο. Λέω ότι δεν θα ζει παίρνοντας αποκλειστικώς από αυτούς. Το 25 ήταν αυτοί που ήταν και μπροστά μετάλλο, αυτοί που σκοτώνονταν πρώτοι. Λέμε ότι δεν είναι το κόμμα το δημοκρατικό που λέει εμείς θα ζήσουμε παίρνοντας περιουσίες των άλλων. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε αυτή τη λογική γιατί αλλιώς δεν μπορεί να φτιαχτεί αρμονική ας πούμε κοινωνία. Αυτό μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε και πώς το καταλάβαινε έτσι ο Περικλής. Επιπλέον, τι επέτυχε. Επέτυχε, νομοθετήθηκε δηλαδή, ψηφίστηκε, η κατάργηση του βέτο του Αρείου Πάγου εναντίον των αποφάσεων της εκκλησίας του Δήμου. Αυτό ήταν προνόμιο των αριστοκρατών. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε εκκλησία του Δήμου ή αποφάσεις, ας πούμε, δημοκρατικές, δεν μπορεί να έχουμε βέτο ενός αριστοκρατικού θεσμού. Υπάρχει και ένας σεβαστός, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Εκκλησίας του Δήμου.
βλέπουμε ένα ολόκληρο σύστημα από μέτρα, το οποίο είναι σύστημα ισορροπίας και συνοχής. Γιατί χωρίς αυτό, χωρίς συνοχή της πόλης, δεν μπορούσε να παίξει το ρόλο της Αθήνας, δηλαδή της συνεκτικής δυνάμεως της Ελλάδος, των ελληνικών πόλεων. Δεν μπορούσε να το πετύχει. Άρα, η κατεύθυνση, ο οραματισμός υπέβαλε μέτρα. Και τα μέτρα αυτά είχαν την λογική του οράματος. Και από αυτή την έννοια, ας πούμε, η Αθήνα, επί των ημερών του, πετύχαινε ό,τι μπορούσε να... ό,τι ξέρουμε ότι πετύχαινε. Επομένως, είχαμε τους άρχοντες της Αθήνας, οι οποίοι κάθε χρόνο εκλέγονταν με εξαίρεση τους στρατιωτικούς λόγω ειδικής εμπειρίας, ας πούμε, δεν μπορούσαν να ρισκάρει η πόλη την αλλαγή των στρατιωτικών ηγετών με τον ένα ή τον άλλον τυχαία. Οι οποίοι άρχοντες εκτελούσαν τις αποφάσεις του Δήμου από τις συνελεύσεις του Δήμου, έτσι, του ενεργού, ας πούμε, πληθυσμού. Απουσίαζαν πολύ συχνά και σε ένα ισχυρό ποσοστό, έτσι, οι αγρότες. Γιατί οι αγρότες ήταν δεμένοι με τα χωράφια τους και με τα ζώα τους. Και δεν μπορούσε, έπρεπε να κάνουν πια θυσία οι ίδιοι για να συμμετάσχουν εκεί. Με αυτή την έννοια, έτσι, απουσίαζαν συνήθως οι αγρότες. Οι αγρότες ήταν συντηρητικοί από τη φύση τους. Πάντα οι αγρότες είναι πιο συντηρητικοί από τους πολίτες. Και βεβαίως, το συσχετισμό των δυνάμεων στην Εκκλησία του Δήμου τον καθόριζαν πια οι βιοτέχνες, οι εργαζόμενοι και οι ναυτικοί, οι αναρχόμενες κοινωνικές δυνάμεις. Δηλαδή, δεν μπορούσε να συμβεί αυτό που συνέβη στην Ελλάδα του 1915, που η παλιά Ελλάδα διέλυσε την καινούργια Ελλάδα του Βενιζέλου. Δεν μπορούσε να συμβεί. Δεν υπήρχαν περιθώρια, δεν έδινε δυνατότητα στην παλιά Ελλάδα με σημερινή ορολογία. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, οι βιοτέχνες και οι ναυτικοί δημιουργούσαν τις πλειοψηφίες, έτσι, πρόθυμοι να ακολουθήσουν πια τα μεγάλα οράματα της εποχής εκείνης, γιατί οι ίδιοι ήταν τα υποκείμενα της αλλαγής, αυτοί οι φορείς του καινούργιου στοιχείου, ας πούμε, έτσι. Ήταν, ξέρω εγώ, οι δημιουργικοί επιχειρηματίες του 1915 που υποστήριζαν την κυβέρνηση του Βεντζέλου εν αντιθέσει με την παλιά Ελλάδα. Στην Εκκλησία του Δήμου πρωτοστατεί πια ο Περικλής. Με πολιτικό στόχο πολύ σαφή, ποιον, την αύξηση της δυνάμεως των Αθηνών. Και με όπλο τον λόγο και τον αδιάφθορο πατριωτισμό. Επανέρχομαι στα διάφορα θέματα του 15, διότι έχουμε αναλογίες πάρα πολύ ισχυρές. Δηλαδή όλοι αυτοί που υποστήριζαν το Βενιζέλο ήταν η δραστήρια αστική τάξη, η ζωντανή, ας πούμε. Όλοι οι άλλοι ήταν το λαϊκό στοιχείο, το οποίο τους έφερνε τις συμφωνίες των Σταυρών ο Βενιζέλος και κάναν διαδηλώσεις με σύνθημα «Δεν τα θέλουμε, δεν θέλανε την άλλη Ελλάδα». Αυτό ήταν το σύνθημα στους δρόμους. «Δεν τα θέλουμε, δεν τα θέλουμε, δεν τα θέλουμε». Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ακριβώς τις αναλογίες. Μια άλλη παλιά Ελλάδα, η οποία όμως είχε το σύμβολο, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έκτισε την πόλη. Ο Κωνσταντίνος την έχασε, ο Κωνσταντίνος θα την πάει. Δηλαδή, ένα συμβολικό στοιχείο το οποίο μπορούσε να συναρπάσει τις λαϊκές, τις καθαρά λαϊκές μάζες της παλιάς Ελλάδος, οι οποίες έλεγαν «Ελιά, και κότσο βασιλιά». Οι οποίες τραγουδούσαν «Του αητού ο γιος πάει πάντα μπρος». Έχει σημασία, το λέω, γιατί τέτοιες καταστροφές
Είναι κοντά, γιατί έτσι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Έχουμε ζήσει, έρχονται οι αναμνήσεις αυτών των πραγμάτων για να καταλάβουμε αναλογίες. Τη διαχείριση που γινόταν τότε από αυτόν τον άνθρωπο σε παρενθερήμα. Αυτός ήθελε την Ελλάδα, τις ελληνικές πόλεις ενωμένες. Με προκοπή, με δύναμη κτλ. Έτσι. Και κατάφερνε σε ένα μεγάλο βαθμό να το πετύχει. Ήταν αδιάφορος πατριώτης, ήταν ο προστάτης του Δήμου, ήταν ο ηγέτης ο αδιαμφισβήτητος του Δημοκρατικού Κόμματος, της Δημοκρατουμένης Αθήνας, ήταν αυτό το πρόσωπο. Ήταν και ο στρατηγός, ο εκλεγόμενος μεταξύ των 10 κάθε χρόνο. Γιατί κάθε στρατηγόμενο. Κάθε χρόνο μεταξύ των 10 και ο Περικλής. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση να μην εκλεγεί. Αυτή η ομόθυμη επανεκλογή του από όλους. Έχει σημασία, δεν ήταν απλώς με μία ψήφο διαφορά ή με 100 ψήφους διαφορά. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Αυτή η ομόθυμη επανεκλογή του ήταν ακριβώς μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία των Αθηνών. Τότε. Μοναδικό φαινόμενο ήταν αυτή η περίπτωση. Και βεβαίως σημαίνει ότι είχε πείσει το λαό για τον δρόμο τον οποίο ο ίδιος είχε χαράξει. Είχε πιστέψει ο λαός δηλαδή το όραμα του Περικλή. Ήταν χαρισματικός. Ήταν χαρισματικός στη φαντασία, όπως Κωνσταντίνος ήταν χαρισματικός κατά φαντασία, ενώ ο Βενιζέλος ήταν όντως χαρισματικός. Αλλά ήταν πραγματικός, χαρισματικός. Επομένως λοιπόν, βρισκόμαστε απέναντι σε ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα η οποία έχει καταφέρει να τα κατόρθωτα δεν ήταν καθόλου απλό για έναν αξιωματούχο της εποχής εκείνης να επανεκλέγεται επί 32 χρόνια συνεχώς. Για έναν ειδικό λόγο μεταξύ πολλών άλλων. Διότι οι Αθηναίοι αξιωματούχοι ελέγχονταν πολύ αυστηρά από ένα ειδικό σώμα, το σώμα των ευθύνων. Οι εύθυνοι. Οι εύθυνοι ήταν ένα ειδικό σώμα ελεγκτών των πολιτικών και του προπολιτισμού της πόλεως, πάρα πολύ αυστηρό έτσι, σώμα, όπου τους έλεγχαν κατά τη διάρκεια της θητείας συνεχώς τους αξιωματούχους. Αλλά και μετά τη θητεία, αφού είχε εκπνεύσει και αφού είχαν πάει μπει άλλοι στη θέση τους, ας πούμε, έτσι τους έλεγχαν και βεβαίως δεδομένου αυτό μπορούσε να γίνει, ας πούμε, ανεξαρτήτως του αν ήταν εκλεγμένοι ή όχι, διότι απαγορευόταν η επανεκλογή εκτός των στρατηγών. Δεν υπήρχε επανεκλογή στην αρχαία Αθήνα. Μόνο οι στρατηγοί επανεκλέγονταν. Οι άλλοι όλοι άλλαζαν είτε με εκλογή είτε με πλήρωση. Είχαμε αυτό που λέμε άμεση δημοκρατία. Δηλαδή, απαγορευόταν η εκλογή για δύο συναπτά έτη. Δεν υπήρχε περίπτωση αξιωματούχου. Εκτός του στρατηγού, οι οποίοι λόγω θέσεως υποχρεωτικά μετρούσε η εμπειρία και η ικανότητά του. Δεν μπορούσε να παίξει, ας πούμε, κοροναγράμματα η πόλη την ύπαρξή τη. Ούτε επανεκλογή επιτρέπεται, ούτε να διαθέτουν δύο αξιώματα ταυτόχρονα. Γι' αυτό αποκλείονταν. Δεν μπορούσε να συμβεί. Επομένως, στην αρχή της θητείας εξετάζονταν οι αξιωματούχοι ή από την Ηλιαία ή από το Συμβούλιο των 500, αποφασιζόταν, ας πούμε, ακριβώς έκριναν την αξία τους. Έτσι. Και με τη λήξη της θητείας απέδιδαν ευθύνες τις οποίες οι εύθυνοι, έκαναν ένα απολογισμό, τις οποίες έλεγχαν οι εύθυνοι. Έτσι. Και αν δεν ικανοποιούσαν οι απολογισμοί ήταν
πάρα πολύ πιθανό και συχνό να κατηγορηθούν για παρανομία. Γιατί η παρανομία ήταν συνώνυμο της αποτυχίας, όχι της παραβιάσεως των κανόνων. Είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν ήσουν συνεπής με τη θέληση του νόμου. Η εύθυνη ποιοι ήταν. Ήταν ένα σώμα ανθρώπων. Γιατί λέγονταν και αυτοί κάθε χρόνο όπως όλοι. Ήταν ειδικά αυστηρότατα σώματα, τα οποία έλεγχαν μέχρι εκεί που ενέπαιρνε, τα πάντα. Αρχίζοντας από τον προϋπολογισμό του κράτους και φτάνοντας στην πολιτεία του κάθε αρχηγού, του κάθε ηγέτη, του κάθε εξωματού. Είναι όλοι δικαίωμα να γίνουν εύθυνοι. Πολύ βεβαίως. Πολύ. Αλλά και οι εύθυνοι ευθύνονταν. Βεβαίως. Και οι εύθυνοι ευθύνονταν. Επομένως λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούσε με την παρέμβαση των ευθύνων να ανακληθούν και στη διάρκεια της θητείας του αξιωματούχη. Να γίνει ανάκληση και στη διάρκεια της θητείας ως με ψηφοφορία. Στην εκκλησία του Δήμου να αποφασίσει η εκκλησία του Δήμου και... Και όλα αυτά το 450, ναι, στα μέσα του πέμπτου αιώνα. Μέσα του πέμπτου αιώνα. Τεράστιο είναι αυτό που λέμε. Να, δεν είναι τυχαία η ονομασία Χριστούς αιώνα. Γι' αυτό είναι συναρπαστική εξέλιξη που θα δούμε. Το λέω δηλαδή για να δούμε μέσα σε αυτό το έδαφος, μέσα σε αυτή την συνθήκη, πώς μπαίνει, ας πούμε, πώς μια πόλη με αυτές τις προϋποθέσεις οδηγείται στην καταστροφή. Έχει μεγάλη σημασία να το δούμε. Λοιπόν, έτσι. Επομένως, λοιπόν, επρόκειτο πια για κατευθυνόμενη, για διευθυνόμενη δημοκρατία. Δηλαδή, όχι η δημοκρατία που βασίζεται στις ψήφους, αλλά στο όραμα. Και το όραμα κάθε τόσο καλείται να το, ας πούμε, διαχειριστεί η πλειοψηφία. Όχι ότι ήταν ψηφισμένο όραμα, αλλά κάθε φορά, με βάση αυτό το όραμα, εκκινείται ολόκληρος ο μηχανισμός. Άρα, μιλάμε για ιδιαίτερη μορφή. Η κατεύθυνση, το οραματικό στοιχείο ήταν πολύ αποφασιστικό για το χαρακτήρα αυτής της δημοκρατίας, γιατί εξασφάλιζε, σύν της άλλης, και αυτή την ομοψυχία, την παράξενη για την αρχαία Αθήνα, ας πούμε, αυτή την συνοχή. Και αυτό ακριβώς εξηγεί και η κουβέντα του κυρίου που λέγαμε πριν, λόγω μεν δημοκρατία, έργο δε ή του πρώτου ανδρός αρχή. Αυτό είναι το, αυτή είναι η κουβέντα. Αυτός έδινε την κατεύθυνση. Και σε αυτόν ανταποκρίνονταν θετικά οι ψηφοφόροι. Σε αυτή την τελειότητα έγινε το πρόβλημα. Για να αρχίσουμε τώρα να καταλαβαίνουμε. Να καταλαβαίνουμε πέρα από ανθρώπινες προθέσεις και ατέλειες, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Γιατί. Διότι την ίδια στιγμή κατά την οποία ο Περικλής με αυτά που είπαμε ολοκληρώνει τη δημοκρατία, είπαμε, συνεχίζει σε όλο να πιστεύει, ορίστε. Συγγνώμη που διαπορτώ, αλλά για κάτι που πιο πριν μπορείτε να μας προσδιορίσετε τη διαφορά του οράματος από την ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι πολύ νεότερο φαινόμενο. Η ιδεολογία είναι υπόθεση της Γαλλικής Επαναστάσεως, δε στον τετρασί. Είναι δηλαδή η δυνατότητα να ζούμε με ιδέες και όχι με συγκεκριμένο πολιτικό στόχο. Να αντικαθίσταται από ιδέες, ας πούμε, πραγματικότητα. Είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ έχουμε συγκεκριμένο οραματισμό. Θα ενωθούν οι πόλεις και θα πάρουμε πίσω, θα ελευθερώσουμε όλες τις πόλεις που κατέχουν οι Μύδοι. Καθαρά πράγματα. Αλλά θα ενωθούμε κάτω από την ισχύ και δύναμη των Αθηνών. Ορίστε. Το διεκκλήσει, για ένα χρόνο και τις περισσότερες φορές με κλήρο δεν προϋποθέτει ένα συνταγμισμό. Αν γίνεται αυτό συνεχώς και σε επίπεδο πόλεως, δεν προλαβαίνει, αλλά δεν αποκλείει και προβλήματα. Υπάρχει αμφιβολία, αλλά είναι μέσα στα προβλήματα που καλείται το σύστημα να λύνει κάθε τόσο. Γιατί δεν μιλάμε για ζελατινένια κατάσταση, όντως δημιουργούνται προβλήματα, υπάρχει αμφιβολία.
Τα βλέπουμε, άλλωστε να διαβάζουμε δημοσθένη και αυτά, οι δίκες που γίνονται για τέτοιους θέματα. Σωστό, απολύτως σωστό, δεν υπάρχει. Την ίδια λοιπόν στιγμή που ολοκληρώνεται η δημοκρατία, την ίδια εκείνη στιγμή η οραματική σκέψη και πράξη της οποίας φορεύς κατεξοχήν είναι ο Περικλής, γίνεται το όριο το οποίο στεγνώνει τις δυνατότητές της. Έτσι. Δηλαδή, απορροφά τους χυμούς του οράματος. Θα το εξηγήσω, εννοείται δεν θα αρκεστούμε σε αυτή τη κουβέντα, αλλά το λέω για να ξέρουμε, να καταλάβουμε το σχήμα. Πώς λειτουργεί, γιατί. Γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ έντονο φαινόμενο, μια έμπρακτη εκδήλωση του φαινομένου της ετερογωνίας των σκοπών. Και όχι των κακών ανθρώπων. Αυτό, αλλά το εκφωνώ απλώς, θα το προχωρήσουμε μετά σιγά σιγά. Μας ενδιαφέρει γιατί είναι συναρπαστική εκδήλωση αυτού του πράγματος. Γίνονται τα καλύτερα και βγαίνει η καταστροφή την ώρα που το μεγαλείο είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν μιλάμε για ψεύτικα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, προσοχή, να καταλάβουμε όμως μέσα από τις ανθρώπινες πράξεις και επιλογές πώς παίζεται αυτό το φαινόμενο. Την ίδια λοιπόν στιγμή, έτσι, που ολοκληρώνεται κάτι, αυτομάτως αυτή η ολοκλήρωση γίνεται όριο. Δηλαδή, η χημή και οι δυνάμεις του καθεστώτος απορροφώνται αρνητικά υπό μία έτσι έννοια. Δηλαδή, τι γίνεται. Το 451 με 450 προτείνει και πετυχαίνει βεβαίως, αποφασίζει έτσι αποφασίζει η Εκκλησία του Δήμη, ουδείς να έχει πολιτικά δικαιώματα εάν και οι δύο γονείς δεν είναι πολίτες Αθηναίοι. Προσοχή! Ενώ μέχρι τότε αρκούσε ο πατέρας να είναι. Δηλαδή, από την νομοθεσία του Σόλωνος, ο Θεμιστοκλής, ο Κίμων, ο Κλισθένης, ο Θοκυδίδης δεν είχαν και τους δύο γονείς πολίτες. Είχαν τον πατέρα. Προσοχή. Προσοχή για να δούμε την άμεση συνέπεια. Αυτά που λέω δεν είναι τίποτα πρωτοτυπίες, τα διαβάζουμε στα βιβλία και τα συνοψίζουμε εδώ πέρα, έτσι να μην παρεξηγούμε θέλουμε. Έτσι. Προσοχή. Γιατί ο υπερβολικός πατριωτισμός θέλει καθαρότητα. Άρα λοιπόν το άνοιγμα εκείνο γίνεται αμέσως στην καθαρότητα. Δεν χρειάζεται τώρα, θα τα πούμε όλα σιγά σιγά να καταλάβουμε. Οι υπερβολικές καθαρότητες είναι, πώς το λέμε, θυλές. Λοιπόν, αλλά έχει σημασία γιατί δεν γίνεται με καμιά κακή πρόθεση. Είναι γιατί οι Αθηναίοι, ως 100% Αθηναίοι, Χαλιγίοι, Μιλοπιέφα και δεν υπάρχει δεν πάνε. Ενώ η Αθήνα που νίξε τους Μύδους ήταν μόνο από τον πατέρα. Λοιπόν, δεν ήταν. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή και βεβαίως το 445 και 444 έχουμε μια κρίση στην παραγωγή, έχουμε σιτοδία, δεν υπάρχει, ας πούμε, σιτάρι. Στέλνει για βοήθεια από την Αίγυπτο ψαμίτιχος στάρι και δικαιούνται να πάρουν από αυτό το στάρι 14.240 πολίτες. 14.240 επί πληθυσμού 400.000. Βεβαίως. Προσέξτε. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις διεργασίες, δηλαδή τα γεγονότα, τα ιστορικά, στην πνευματική τους προέκταση. Αυτά δεν γίνονταν από κακοήθεια, ούτε από ανάγκη η Αθήνα να είναι 100% Αθήνα, η απόλυτη καθαρότητα. Έχουμε λοιπόν αμέσως αποκλεισμό πολλών χιλιάδων, γιατί ήταν τότε οι πολίτες, λέγαμε τις προηγούμενες φορές 34-35, ας πούμε χιλιάδες, ξαφνίζονται 14. 14 επί 400.000 με τους νούλους. Μέσα που ήταν 200 πόσοι ήταν,
αυτομάτως καταλαβαίνουμε τι πλέον πρόβλημα υπάρχει. Η πιο δημοκρατική πόλη της Ελλάδος έχει 14.000 επί 400.000 ανθρώπων. Σημαίνει ότι τα αντανακλαστικά αυτά είναι ανίκανα να στηρίξουν το όραμα. Τα αντανακλαστικά 14.400 επί 400 δεν είναι πια αντανακλαστικά της Μεγάλης Αθήνας. Αυτομάτως γίνεται από το μεγάλο οραματιστή, αλλά που το όραμά του ενήχε ιδρυτικά, καταστατικά την καθαρότητα. Σαν να μην ήταν καθαρό το ένας γονιός, ας πούμε. Το λέω με τα δεδομένα της πόλεως εκείνο του καιρό, έτσι. Αυτό είναι το κρατούμενο. Να πούμε εδώ ότι 15 χρόνια πρώτης ανόδου στην εξουσία του Περικλέως, 15 χρόνια, η Αθήνα είχε τεθεί επικεφαλής Συμμαχίας Ελληνικών Πόλεων με σκοπό την απελευθέρωση όλων των ελληνικών πόλεων τις οποίες κατήχαν οι Πέρσες. 15 χρόνια πριν, μετά τα μηδικά, αλλά πριν. Η πρωτεύουσα, έτσι, και το ταμείο της Σταυρός, όπως έλεγα εδώ, της Συμμαχίας ήταν στη Δήλο. Ήταν το ιερό νησί, έτσι, των Ελλήνων. Στην Συμμαχία, η οποία πια προχωρούσε με αυτό το βηματισμό, εξ αρχής, εκ των πραγμάτων και δικαίως, είχε προνομιακή θέση η Αθήνα. Ήταν οι μεγάλοι νικητές των Μηδικών, ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη, ήταν μεγάλη πόλη και όλα αυτά τα πράγματα. Επ' αυτή την έννοια, οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι των Αθηναίων διεύθυναν αντιστοίχως τα αντίστοιχα σώματα, ας πούμε, αυτής της Συμμαχίας. Όπως τώρα οι Αμερικανοί στο ΝΑΤΟ. Κάθε φορά ο στρατηγός είναι Αμερικανός, ο αρχηγός των αεροπλάνων και τα λοιπά. Επειδή ήταν η κρατούσα, ας πούμε, δύναμη. Προσοχή. Διεύθυναν λοιπόν τις στρατηγικές επιχειρήσεις οι Αθηναίοι στρατηγοί και ναύαρχοι, οι οποίοι διαχειρίζονταν ελεύθερα και τα οικονομικά. Έτσι, διαχειρίζονταν ελεύθερα και τα οικονομικά αυτής της συμμαχίας. Και εισέφεραν τα πλοία τους και τους ναύτες. Η Αθήνα κανόνιζε τα υπόλοιπα. Εάν δεν διέθεταν καλά πλοία, τα διάφορα, γιατί μιλάμε για 150 πόλεις. Αν δεν διέθεταν καλά πλοία, μπορούσαν να εισφέρουν σαν χρήμα. Δεν έχουμε, ας πούμε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε καλά πλοία, αλλά τόσο. Άρα, έτσι. Εισέφεραν λοιπόν και φτάνουμε στο 454, όπου εκτός των Αθηνών, μόνο τρεις διαθέτουν πλοία στη Συμμαχία. Ποιοι είναι οι τρεις? Η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος. Στην Αθήνα 4 επί 150. Αυτοί οι άλλοι πληρώνουν για κάθε καράβι το ποσό. Καταβάλουν τη συνεισφορά τους κανονικά. Το ποσό το οποίο συγκεντρώνεται και το ποσό που είναι μεγάλο. Και αυτό το μεγάλο, το 400 ποσό, το 454, ο Περικλής πάντα, αποφασίζει να το μεταφέρει στην Αθήνα το ταμείο. Προσέξτε, έχει σημασία αυτός ο μεγαλοποιής άνθρωπος πως στη διαχείριση, ας πούμε, στον πατριωτισμό του, πως σιγά σιγά σκάβει υποστάτη τα θεμέλια του οράματος. Πάντα πιστός στο όραμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητήσουμε τίποτα. Αλλά είναι το παράξενο, η μηχανή της ετερογωνίας. Πως η μεγάλη φλόγα για το όραμα γίνεται φωτιά που το κατακαίει. Γιατί χάνεται το όριο. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Έχει σημασία λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τους τέσσερις αυτούς, έτσι, και πλέον 150 πόλεις καταβάλουν χρηματική εισφορά. Στην Αθήνα. Ακουμπούν στη Συμμαχία, έτσι, το ποσό. Ποσών
έτσι πολύ μεγάλο και βεβαίως όπου πλέον μεταφερόμενο στην Αθήνα με την απόφαση του Περικλέφου, γιατί με το μεταφέρει. Γιατί στην Αθήνα θα χρησιμοποιηθεί παραδειγματικά αυτό το ποσό για το μεγαλείο της Ελλάδος. Όχι για να η Αθήνα να κερδίσει ως Αθήνα, αλλά επειδή είναι το κέντρο αυτού του οράματος, εκεί θα αναδειχθεί παραδειγματικά αυτό το πράγμα. Με το όραμα των μεγάλων έργων και όλα αυτά. Λοιπόν, με την ανισότητα όμως που δημιουργείται αμέσως, φτιάχνεται ένα τεράστιο, ένα ταμείο τρομακτικό, το οποίο υπηρετεί πια την πολιτική του, των Αθηνών και του Περικλέους, ας πούμε, δημιουργείται μια έκρηξη κατάσταση με τους συμμάχους. Λένε τι γίνεται εδώ. Είναι πάρα πολύ φυσικό να πούμε αυτοί οι άλλοι, τι γίνεται. Πάνε τα λεφτά της συμμαχίας, ας πούμε, τα παίρνετε εσείς, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Επομένως, ήδη είχαμε μια πρώτη εξέγερση του 470 της Νάξου, ήδη η Θάσος το 465, όπου η έκβαση της εξεγέρσεως είναι πολύ ταπεινωτική, γιατί έχουμε ήττα και υποταγή με υπογραφή. Συμφωνία υποταγής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βεβαίως έχουμε πια και την Αθήνα, η οποία μόνη της ορίζει το ύψος της ετησίας συνεισφοράς. Τόσα κοστίζει το καράβι σας. Η Αθήνα το αποφασίζει πρώτα. Στο όνομα του οράματος, το οποίο πραγματικό. Δεν κοροϊδεύουν κανέναν. Ποιος είναι αυτός. Όχι, έχει σημασία πώς θολώνουν τα μάτια όταν το όραμα βγαίνει από τα όρια. Έχει μεγάλη σημασία. Αλλά έτσι γίνεται αυτό το φαινόμενο που λέμε ετερογωνία των σκοπών. Δεν γίνεται αλλιώς. Με τρόπους, με πρακτικούς, με γεγονότα, με συμβάντα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Θεωρητικό σχήμα, ας πούμε, που λέγαμε πέρυσι. Έχουμε λοιπόν αυτό, ταυτοχρόνως αμέσως εξέγερση της Μιλήτου, της Ευβοίας, της Χαλκίδος, της Ερετρίας, των Μεγάρων. Αυτό έχει μία απλή συνέπεια. Παρεμβαίνει η Σπάρτη. Παρεμβαίνει η Σπάρτη, τι είναι αυτό, σας προεδεύουν αυτοί. Εδώ είναι η ελευθερία. Εδώ είναι η πραγματική συμμαχία. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε από το σχολείο. Το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε φορά οι τιμένοι, όλες αυτές πείθηκαν έτσι από τους αδελφούς, υπογράφουν σύμφωνα υποταγής. Δεν είναι απλώς ότι πια, είναι σαν ένα είδος κτημάτων πλέον της Αθηναϊκής, της συμμαχίας υπό την Αθήνα, ας πούμε. Έτσι, ναι. Και βεβαίως, αφού υπογράψουν πρώτα, ακολουθούν φιλοαθηναϊκές κυβερνήσεις. Που ίσμιξ, δηλαδή. Εγκάθι, που λέμε. Αθηναϊκές ηγεσίες. Πάβει να συγκαλείται το συμβούλιο πλέον της νομοσπονδίας. Τι χρειάζεται, η Αθήνα. Να αποφασίζει, δεν υπάρχει νόμο. Και έχουμε την Αθηναϊκή Δημοκρατία, το όνομα του μεγαλείου της Ελλάδος να εξελίσσεται σε αθηναϊκή τυραννία. Η διαδικασία έχει ενδιαφέρον, έτσι, αυτή η εξέλιξη, πώς γίνεται εσωτερικά και με απόλυτη καθαρότητα και στο όνομα του μεγαλείου της Ελλάδος και της ορθοφροσύνης των Αθηνών και της μεγαλοφυΐας του Περικλέους. Διότι δεν είναι ο τυχαίος άνθρωπος που κανονίζει αυτά τα πράγματα, αλλά αυτός έχει ένα πράγμα στο μυαλό του, ότι η Αθήνα. Δηλαδή, όταν αποκτά μοναδική διάσταση ένα σημείο από τα 150, τότε αυτομάτως όλη η χωροταξία ανατρέπεται. Ισορροπία πάβει να υπάρχει και μοιραία την ανισορροπία πρέπει να υπηρετήσουν τα επόμενα μέτρα. Η ανισορροπία καλείται να υπηρετηθεί, ας το πω. Αυτή λοιπόν η αυτοκρατορική πολιτική, έτσι τη λένε οι ιστορικοί, ας πούμε, προμηθεύει την Αθήνα με τεράστια ποσά. Δεν είναι δηλαδή πια μικρή ιστορία τα ποσά που μπαίνουν στο ταμείο, ας πούμε. Τεράστια ποσά, τεράστια έγκλη.
τεράστια έδρα. Με όλα τα επακόλουθα. Αντιδρούν πολύ στην Αθήνα. Αλλά ο Περικλής επιβάλλεται και μαζί με τον Περικλή επιβάλλεται το όραμα της αθηναϊκής, ας πούμε, Ελλάδος, ας πούμε. Ποιο είναι το επιχείρημα του Περικλής? Τα χρήματα αυτά ανήκουν στην Αθήνα και θα χρησιμοποιηθούν για έργα που θα εξασφαλίσουν στην Αθήνα αιώνια δόξα, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και θα ωφεληθεί κάθε εργαζόμενο στην πόλη. Έχουμε λοιπόν δόξα και χρήμα στην πρωτεύουσα, αυτή που θα αναδείξει την Ελλάδα. Και η λογική ακολουθεί με απόλυτη συνέπεια το ένα βήμα μετά το άλλο. Ο ίδιος δηλαδή πια έχει παραδώσει τον ορθολογισμό του απολύτως στο όραμα. Έτσι παίζεται συνήθως η ιστορία δηλαδή. Έχει παραδοθεί στο όραμα. Έχει παραδοθεί στο όραμα. Δεν είναι σε θέση πια να το διαχειριστεί. Προτείνει μάλιστα, έτσι, και ψηφίζεται 450 με 449 η δυνατότητα των Αθηνών να χρησιμοποιηθεί ο θησαυρός της Ομοσπονδίας για να ανοικοδομηθούν τα κατεστραμμένα ιερά από τους Πέρσες που είχαν κάψει την Ακρόπολη και έτσι, τους ναούς εκεί πάνω, Προπύλαια, Ερέχθειο, ας πούμε, Άπτερος Νίκη και Παρθενό. Τι του προσθέτει στο όραμα όλη αυτή η ιστορία? Διαβλέπει ακριβώς, ίδιος Υιός πάντα, στην τέχνη το μέσο να επιβεβαιωθεί το προβάδισμα των Αθηνών απέναντι όλων και όλων απέναντι των Τρίτων. Έτσι θα γίνει. Το συμβολικό βήμα, έτσι, το απαραίτητο, το κρίσιμο είναι αυτό. Και βεβαίως, το κορυφαίο, η κορυφαία έκφραση αυτού του σχεδιασμού, έτσι, κορυφαίο και για τότε και για πάντοτε, ήταν ο Παρθενό. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος εποπτεύει τα πάντα. Ότι ο ίδιος σχεδιάζει μαζί με εκλεκτούς τεχνικούς, ας πούμε, τα σχέδια και τα υλικά. Ότι ο ίδιος παρακολουθεί τις εργασίες και ελέγχει τα οικονομικά. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς, πόσο ίδιος το ζούσε αυτό το πράγμα και τι σήμαινε για αυτόν, έτσι, μια τέτοια ιστορία. Προσοχή λοιπόν. Το 450, γενικός διευθυντής του έργου της Ακροπόλεως διορίζεται ο Φιλίας. Προσέξτε τι επιλογή εξαιρετικών συνεργατών έχουμε. Προσέξτε. Είναι Γλύπτης 42 ετών, νέος, πάνω στην ακμή του, φημισμένος, ήδη γνωστός, ας πούμε, για τα έργα του. Και αθάνατος γιος έκανε μετά. Δηλαδή για την Αθήνα που βλέπαμε από το Σούνιο και από τα Πελάγη, την Αθήνα, με συγχωρείτε, έτσι πάνω στην Ακρόπολη, για το Χρυσελεφάντινο 12 μέτρα ύψους μέσα στον Παρθενώνα, για τη Ζωφόρο, μεγάλο μέρος που το δούλεψε ο ίδιος, 15 χρόνια δουλειά ο ίδιος δούλευε για αυτά τα, έτσι, για αυτά τα έργα. Και βεβαίως, έτσι, ο Φιδίας περιστοιχιζόταν από δύο άλλους ως διευθυντής, οι οποίοι ήταν οι κορυφαίοι. Ο ένας ήταν ο Περικλής, ο άλλος ήταν ο Σοφοκλής, ο τραγικός. Άρα, Περικλής, Σοφοκλής, Φιδίας. Τι μεγαλειοδέστερο θα μπορούσε να υπάρξει? Πώς? Δρίτιμ, ναι. Νου. Αρχιτέκτονες. Ήταν τεχνική, αρχιτέκτονες, πάνε τα σχέδια. Αλλά η διεύθυνση, η υψηλή εποπτεία ήταν αυτή. Λοιπόν, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Σοφοκλής. Ήλεγε τα οικονομικά ο Σοφοκλής. Ήταν ο πρόεδρος των οικονομικών υποθέσεων. Και βεβαίως έχουμε ακριβώς πλέον
παίκτη ενός άλλου μεγάλου δράματος ο Σοφοκλής. Του δικούς. Ενός άλλου μεγάλου δράματος. Το δράμα της Αθήνας, η οποία σιγά σιγά ζωή. Και ετοιμάζεται πια, έχει μπει στον δρόμο της παρακμής μέσα από τη μεγάλη ακμή. Μέσα από τον Παρθενώνα. Δεν είναι μέσα από, ας πούμε, άθλια κατασκευάσματα. Αυτά όλα επιβάλλουν να σταθούμε στο τι ακριβώς είναι ο Παρθενώνας και τι ακριβώς είναι, ας πούμε, αυτό το οποίο έχει. Για να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα τι πεζότανε, ποιος ήταν αυτός ο σπάνιος συνδυασμός ακμής και παρακμής. Αυτό το φαινόμενο της ετερογωνίας των σκοπών, το οποίο είναι εντυπωσιακό σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση των Αθηνών. Καταρχήν, ποια είναι η αισθητική του έργου, η αισθητική κατεύθυνση, ας πούμε, του έργου. Αυτά όλα που λέμε είναι από τα βιβλία, έτσι. Δεν ανακαλύπτω εγώ τίποτα, αλλά κάπως τα σουλουπώνουν εδώ πέρα. Η αισθητική του Παρθενώνος είναι η αισθητική της απλότητας. Και δεν το λέμε ως καινή λέξη, θα δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, μιας απλότητος η οποία έρχεται ως προϊόν εξαιρετικά σύνθετης δουλειάς. Έτσι. Μια απλότηση η οποία δεν είναι του πρωτογόνιμου ανθρώπου, ας πούμε, ή του προνεωτερικού ανθρώπου, ο οποίος από αφέλεια κάνει κάτι, αλλά του πολύ συνθέτου πνεύματος που οδηγείται στην απλότητα. Έχουμε λοιπόν μια σπάνια συνθετική εργασία με στόχο την απλότητα. Την απόλυτη, αν είναι δυνατόν, απλότητα. Η οποία σπάνια συνθετική εργασία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή με τις αισθήσεις. Καμία αίσθηση δεν συλλαμβάνει το πολυσύνθετο αυτής της απλότητος, η οποία δεν είναι ασυναγώνιστη, ας πούμε, στα ανθρώπινα κατορθώματα. Γιατί? Γιατί πρόκειται για ένα έργο που η υπόσταση είναι καθαρός γεωμετρική. Δηλαδή δουλεύαν γεωμέτρες. Καθαρός γεωμετρική και του οποίου η ύλη οργανώνεται, έτσι, σε κάθετες, σε κύκλους, σε ευθείες και σε τρίγωνα, ώστε να στέκεται ισορροπημένη όρθια. Επομένως, έχουμε ένα πολύ σύνθετο γεωμετρικό έργο, το οποίο καταλήγει σε ευθείες, σε κύκλους και σε τρίγωνα, σε λιτά, απόλυτα, ας πούμε, γεωμετρικά σχήματα, ώστε με αυτή την απλότητα να επιτυγχάνεται η ισορροπία. Δηλαδή να μην καταδιαφιστεί, γιατί το σύνθετο είναι για να στερεώνει πράγματα. Όταν στερεώνει τα πράγματα στην απόλυτη απλότητα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αντί να έχουμε χοντράδες, έχουμε κτίσματα, λοιπόν, τεραστίας υλικής βαρύτητος, τα οποία ανοιγίζουν. Αυτό είναι το επίκαθμα, ας πούμε. Όγκοι μαρμάρου, οι οποίοι ανεμίζουν, σαν εσεντόνια. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσετε. Έτσι. Σωστό. Ό,τι λέτε είναι σωστό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ναι, είναι σωστό. Λοιπόν, αφήστε να τελειώσω. Έτσι είναι, όπως το λέτε, έτσι. Λοιπόν. Πρόκειται λοιπόν, έτσι, για ένα έργο που έχει αυτή την εσωτερική επεξεργασία και όπου η ισορροπία επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο. Φαίνεται ακριβώς λοιπόν αυτός ο ναός, γιατί μιλάμε πια για τον Παρθενώνα, κτισμένος με αριθμούς δεδομένα, καθώς έρχεται, προκύπτει από μεγάλη πείρα 100 χρόνων ναοδομίας των τεχνητών εκείνων των
καιρών, οι οποίοι τι αναζητούσαν επί 100 χρόνια και καταφέρανε να το βρούνε σιγά σιγά στον καθενό. Αναζητούσαν την ορθότερη σχέση του μήκους προς το πλάτος και προς το ύψος του ενός οικοδομήματος. Ποια είναι η ορθότερη αναλογική σχέση. Προσπαθούσαν λοιπόν αυτό το πράγμα να το βρουν και επιπλέον να βρουν ποια είναι η σχέση της διαμέτρου ενός κύωνος, μιας κολόνας, πούμε, προς το ύψος του, δηλαδή το πόσο πλατή και πόσο ύψος μπορεί να έχει, ας πούμε. Προς το ύψος λοιπόν και προς το πλάτος του κύωνος έπρεπε να βρεθεί μία αναλογική σχέση και προς τη μεταξύ σχέση των δύο κυώνων. Δηλαδή πόσο στρογγυλό είναι, πόσο ψηλό και τι απόσταση έχει μία κολόνα από την άλλη. Ήταν ένα πρόβλημα γεωμετρικό αυτό το πράγμα. Έπρεπε να λυθεί με αυτή την... να δοθούν λύσεις, ας πούμε, σε αυτό το αίτημα. Και έπρεπε επίσης να βρεθεί πάλι μία λύση για τη σχέση της διαμέτρου που έχει η κολόνα, που έχει στη βάση, με τη διάμετρο που έχει στην κορυφή. Όλα αυτά, όταν τα βλέπουμε, δεν έχουν καμία διαφορά. Το μαθηματικό πρόβλημα είναι ότι λύνεται μαθηματικά έτσι ώστε να υπάρχουν όλες αυτές οι διαφορές, αλλά μην φαίνεται τίποτα. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι διαφορές, ο Παρθενώνας θα ήταν ένα κατάψυχρο αντικείμενο, όπως είναι ο Παρθενώνας του Παρισιού, η Μαντλέν, όπως είναι της Μόσχας, όπως είναι της Ουάσιγκτον, όπως είναι οι 72 πόσοι Παρθενώνες που πάνε στον κόσμο. Ακόμη δεν είναι να τελειώσουμε. Λέμε σιγά σιγά τα δεδομένα για να αντιληφθούμε ακριβώς τι πεζόταν σε αυτό το έργο. Πώς είμαστε, λέει, σε μια φάση όπου η αποθέωση της τέχνης είναι μαζί με την παρακμή, ας πούμε, της πόλης που τη στηρίζει και την αιμοδοτεί. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας την αναζήτηση μιας μαθηματικής γεωμετρικής τελειότητος η οποία θα ευχαριστούσε το πνεύμα. Εδώ έπαιξε ρόλο ο Αναξαγόρας, ο νους. Θα ευχαριστούσε το πνεύμα. Και βεβαίως μπορεί να το ευχαριστήσει όπως ακριβώς ευχαριστεί το πνεύμα ένα καλά λυμένο μαθηματικό θεώρημα. Η ειδονή μιας μαθηματικής λύσεως είναι η ειδονή αυτού που βλέπουμε. Όχι η αισθησιακή ειδονή. Είναι η απόλυτη νοητή πραγματικότητα. Ήταν το ζητούμενο. Και βεβαίως, έτσι, εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι την ώρα που έχουμε αυτό το αίτημα και αυτό το αποτέλεσμα, αυτό ο χρόνος μας συγκινεί και σαν ζωντανή ύπαρξη. Δεν είναι δηλαδή η πνευματική αναπαίνιση με τα αποτελέσματα, ας πούμε, του λυμένου θεωρητικού προβλήματος. Είναι και η ύπαρξη του κτίσματος που μας συνεπέρνει. Άρα έχουμε και απόλαυση στην θέα, στην ίδια την επαφή με αυτό το έργο. Επομένως, έχουμε δύο πράγματα, δύο επιτεύγματα. Έχουμε μια τάξη ειδητική, μια τάξη νοητή, ας πούμε, η οποία είναι εξίσου κινητική με μια τάξη φυσική. Έχουμε αυτό το διπλό, ας πούμε, αυτό το παράξενο ζευγάρι, όπου το στοιχείο της φύσεως και το στοιχείο της νοήσεως είναι το ένα μέσα στο άλλο και δημιουργούν διπλό αποτέλεσμα. Γιατί χωρίς πνεύμα η φυσική ευχαρίστηση είναι ακροτηριασμένη, χωρίς φυσική αισθησιακή και μόνο με το πνεύμα, πάλι μπαίνουμε σε
έτσι, αδιέξοδο. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό μας ενδιαφέρει. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τους σκοπούς του έργου. Να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Γίνεται ως εξής. Μας λένε πάντα τα βιβλία. Έτσι δεν λέμε εμείς. Επειδή οι ευθείες που συνθέτουν το έργο, προσοχή, άλλο στοιχείο μεγαλοφίας, η στοιχή είναι κατά προσέγγιση ευθείες. Δεν είναι ευθείες στο χαρτί απόλυτες, όπως είναι στη Μαντλέν, που είναι παγερά τα πράγματα και είναι ψοφημαίο, ας πούμε, το κατασκευασμό. Είναι λοιπόν κατά προσέγγιση ευθείες. Προσέξτε. Όπως επίσης κατά προσέγγιση είναι και οι κύκλοι, κύονες, και οι σχέσεις μεταξύ τους. Κατά προσέγγιση είναι οι ακρίβειες. Προσέξτε. Έτσι. Δηλαδή, τα μαθηματικά του Παρθενώνος και επομένως των μεγάλων μαθηματικών που δουλεύαν για να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Έτσι. Δεν τίνουν στη μαθηματική ακρίβεια. Δεν τίνουν στη μαθηματική ακρίβεια. Οπότε το κτίριο θα ήταν μια παγερή κατασκευή. Δεν τίνουν σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Έχουν την καταπροσέγγιση ακρίβεια του πραγματικού κόσμου. Δηλαδή όλες οι γεωμετρικές ευθείες, όλα τα γεωμετρικά σχήματα στον κόσμο είναι κατά προσέγγιση τέτοια και στην αίσθησή μας. Αν αυτά όλα που κοιτάμε γύρω, κατά προσέγγιση είναι ευθείες και κύκλοι. Αλλά ακριβώς αυτό το κατά προσέγγιση μπορεί να είναι η ατέλεια ή ας πούμε, η τελειότητα. Τους ενδιαφέρει τι? Οι ανθρώπινοι προσλαμβάνουν. Όχι μόνο αυτό, εν σχέση προς το αττικό φως. Και το σημείο στο οποίο βρίσκεται το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα και το βράδυ. Ένα φως που επειδή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, δημιουργεί ειδικές απαιτήσεις για τον αρχιτέκτονα, ώστε να πετυχαίνει τις καταπροσέγγιση ευθείες. Να είναι όλα απόλυτες ευθείες και να μην είναι τίποτα ίδιο. Έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα του φωτός με τα μάρμαρα. Έπρεπε να λυθεί αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα του αττικού φωτός. Αλλιώς το πρωί, αλλιώς το μεσημέρι, αλλιώς το απόγευμα, αλλιώς το βράδυ. Κι όμως πρέπει να είναι ίδιο όλο το 10ωρο. Όταν ήμασταν παιδιά και πηγαίναμε και κάναμε δοκιμές, πηγαίναμε με ένα μολυβάκι στην άκρη του Παρθενώνα και το βάζαμε έτσι και ο άλλος δεν έβλεπε το μολύβι από την άλλη άκρη της κάλπης. Γιατί? Γιατί δεν είναι οι σκάλες που αφαινόν οξύσεις. Υπάρχει ένα ίδημα, ένα εξίδημα. Είναι καμπυλωτές, καμπουριαστές. Ενώ είναι ολόιδες, ολόισες με το μάτι. Αν βάλεις ένα μολυβάκι και φωνάξεις τον άλλον να δει, είναι 70 επί 30 το μήκος, ας πούμε. Αν πάει στο 70, δεν θα δει το. Γιατί? Γιατί είναι καμπούρα. Αυτό το απόλυτα ίσιο. Το σκαλίνο. Έτσι. Έχει σημασία να καταλάβουμε τι γινόταν τότε. Τι. Για ποιο λόγο είναι αυτά, δεν μπορεί καμία τεχνική να τα φτιάξει. Δεν μπανάνε, όχι ψηφιακά, αλλά και εγώ δεν ξέρω. Τίποτα. Λοιπόν. Α, εννοείται. Εννοείται. Είπαμε αυτά, τα διαβάζουμε και τα λέμε. Δεν τα έχουμε λίγο. Εμείς απλώς παίζαμε μπάλα στον Παρθενώνα. Και όταν παίζαμε μπάλα στον Παρθενώνα 12 χρονών και θέλαμε να βάλουμε γκολ στο δυτικό μέρος του Παρθενώνα εκεί που βλέπεις τα προφίλια, μας κοίταζε η Αθηνιώτισσα η Παναγία με το χοντροκόκκινο και μας έλεγε θα το βάλετε ή θα το βάλετε. Ναι και αυτό κάτι να παίζεις μπάλα στον Παρθενώνα. Τώρα δεν μπορείς πια, αλλά τότε παίζαμε. Λοιπόν, επομένως, δεν τίνουν λοιπόν τα μαθηματικά στη μαθηματική ακρίβεια. Υπηρετούν το κατά προσέγγιση.
μαθηματικά που υπηρετούν το κατά προσέγγιση είναι ιδιαιτέροντος πρωτότυπα μαθηματικά. Γιατί τα μαθηματικά είναι η επιστήμη της ακριβίας, της απόλυτης. Επομένως, έχουμε τη διαχείριση με αυτόν τον μεγαλειώδη τρόπο και βεβαίως το αποτέλεσμα να είναι ακριβώς η καταπροσέγγιση ακρίβεια ως τέχνη. Ως τέχνη το καταπροσέγγιση. Ορίστε. Επιτρέπετε τα πολύ ωραία που μας λέτε. Είπατε πριν, όταν αρχίσατε να μιλάτε για τον Περικλή, ότι ένας από τους δασκάλους του ήταν ο Δάμων. Βέβαια. Εδώ είναι μέσα. Αυτό πρέπει να πω. Ο Δάμων φύσησε στον Περικλή τη μουσική αίσθηση και τη πόλεως τελικά. Βέβαια. Και βλέπουμε ότι στον αυτά τα μαθηματικά που λέτε πρέπει να βασίζονται στη μουσική, σε ένα μουσικό πνεύμα. Δηλαδή Πυθαγόρια, όπου ο Ζήνων ο Ελεάτης που ήταν στην παρέα, μπορούσε να τα καταθέσει και αυτό. Ένα μουσικό πνεύμα που δίνει μια ελευθερία ακριβώς στα μαθηματικά αυτά να μην είναι ακριβή, γιατί όπως είπατε θα ήταν μαντλέ. Αλλά όμως που γίνεται τέχνη. Γίνεται τέχνη. Ακριβία στην ανακρίβεια. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι οι κολόνες που ήταν δωρικού ρυθμού, όπως είπατε η απλότητα, οι κολόνες θα λέγαμε είναι ο χορός. Ενώ που είναι το δωρικό στοιχείο στην τραγωδία. Είναι στην τραγωδία. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ενώ οι διάλογοι που είναι τελικά οι μετόπες έχουν κάτι το ιωνικό εκεί, έχουν αυτή τη σύνθεση ας πούμε, που είναι και το μεγαλείο του Παρθενώνα. Και ένα δεύτερο, αν επιτρέπετε. Ναι. Τώρα που έγινε το μουσείο, είδαμε το εξής. Είδαμε ότι στη μετόπη έχει Λαπίθης καταβάλει Αθηναίων, λέει. Και δίπλα ακριβώς έχουμε αντίστροφα τη σύνθεση των αγαλμάτων, Αθηναίος καταβάλει Λαπίθη. Στροφή, αντιστροφή. Δηλαδή η μουσική είναι εντελώς παρούσα στη δημιουργία του Παρθενώνος τελικά. Βεβαίως, γιατί η μουσική για τους αρχαίους θα πει πνευματικός κόσμος και όχι ηχόκοσμος. Ναι, βεβαίως, αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ πλατύτερο πράγμα. Αυτό που είπατε είναι η ιδέα τελικά. Έτσι. Λοιπόν, έχει σημασία για να δούμε αυτό το τρομερό πράγμα που γίνεται. Έχουμε λοιπόν έτσι, καμωμένη τέχνη την ανακρίβεια, με υλικό την ανακρίβεια καμωμένη, μια υψηλή μορφή έτσι, τέχνης, όπου τελικά έχει ως αποτέλεσμα την τρομακτική ευελιξία του υλικού, ένα άγριο υλικό, ακατέργαστο, σκληρό, όπως είναι το μάρμαρο, την ελαστικότητα κυματίζει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, έτσι, τη σχετικότητα που δεν αφήνει το άτεγκτο να κυριαρχήσει, και που πια ζωντανεύουν τη βαριά κατασκευή. Δεν την αφήνουν να βαρύνει. Είναι κυριολεκτικά ανεμίζει αυτή έτσι, η κατασκευή. Και βεβαίως ένα παράδειγμα πολύ κλασικό. Έτσι, τα σκαλοπάτια του Παρθενώνα. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι μικρό. Το δεύτερο πιο μεγάλο. Το τρίτο πιο μεγάλο. Τότε πιο μεγάλο το τελευταίο απ' όλα, γιατί μόνο έτσι είναι ίσα το μάτι. Στον κόπο του ποδιού είναι διαφορετικά, αλλά είναι πολύ διαφορετική. Και στην έκτασή τους κάνουν καμπύλια, εξίδημα το λένε, και τα ίδια είναι διαφορετικά στο ύψος, γιατί ακριβώς δεν αντέχεται το φως στην απόλυτη ακρίβεια. Το φως έχει αυτή την ανάγκη. Να δουλεύει, να ισιώνει, να εισάζει, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα της γραμμένης ευθείας. Το αττικό φως, λοιπόν, ελήφθη υπόψη και καταλαβαίνουμε πως κάθε ώρα και μέρα οι γεωμέτρες μελετούσαν τη γίνεση ευθείας προκειμένου να αποφασίσουν πως θα είναι τα σκαλιά, πόσο πλατιά, τι βάθος, τι ύψος, έτσι θα έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Ένα άνισο ύψος, το οποίο δίνει την ισότητα των σκαλοπατιών του Παρθενώνα. Έχουμε λοιπόν μια διαφορά, η οποία δεν διακρίνεται με το μάτι. Ενώ με τη μεζούρα
Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Το ένα στο λουπάκι είναι το τελευταίο. Και σας είπα, βλέπουμε το μολύβι, βάζουμε το μολύβι, ο άλλος στην άλλη άκρη δεν το βλέπει το μολύβι, γιατί είναι το εξίδημα. Το αμπύλι ενδιαμέσως που δεν αφήνεις, δεν υπάρχει ευθεία. Επομένως λοιπόν, δεν διακρίνεστε. Αλλά ποια είναι η αίσθηση, το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το κτίριο στέκεται ανάλαφο. Δηλαδή η αξιοποίηση του φωτός, εις τρόπον ώστε το υλικό να γίνεται ελαφρύτερο. Αυτό το βαρύ κατασκεύασμα να πετάει. Αυτό ήταν που ενδιαφέρει. Να πετάει τι σημαίνει. Σημαίνει να υπηρετεί τη σχέση με τον ουρανό, ας πούμε. Με το παραπάνω. Γιατί αλλιώς αν ήταν ριζωμένο στη γη, θα ήταν πρόβλημα. Θα ήταν πρόβλημα. Εδώ έχουμε την Αθηνά μέσα. Έχει σημασία λοιπόν αυτό το πράγμα να καταλαβαίνετε πώς πρέπει να αντιληφθούμε και το ίδιο το θρησκευτικό συνέστημα αυτών των μεγάλων τύπων που καταλάβαιναν με όρους φύσεως πια τα πράγματα, όπως εξηγήσαμε μιλώντας για τους αρχαίους θεούς. Άρα λοιπόν, δεν διακρίνεται διαφορά με το μάτι. Η αίσθηση όμως που δίνει είναι τελικά ένα βάρος το οποίο δεν έχει βουτήξει μέσα στα χώματα. Έχει ένα διασκεδασμό αυτού του βάρου. Το ίδιο δεν είναι απολύτως οριζόντια η επιφάνεια κάθε επιπέδου. Δεν υπάρχει έτσι, η επιχάρτου οριζοντίωση. Έχουμε μια ελαφρότατη καμπύλη για να πετύχουμε το οριζόντιο. Μια καμπύλωση, ελαφρότατη, αλλά γεωμετρικά μελετημένη με μαθηματική επεξεργασία, ώστε για να πετύχουμε τη σχέση φωτός και επιπέδου να υπάρχει μια ελαφρότατη καμπύλωση και να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, μια ευθεία επιφάνεια θεωρούμενη από τα άκρα, μια ευθεία επιφάνεια. Θεωρούμενοι από τα άκρη. Τι είναι για τους αρχιτέκτονες εκείνους. Να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κυλαίνει προς το κέντρο. Είτε πηγαίνει, χαμηλώνει, είτε αν θέλουμε να την κρατήσουμε, σοκώνει. Αντιστοίχως την χρειάζεται. Οπότε, με ελαφρότατη αύξηση, ας πούμε, της επιφανίας, με το εξίδημα, όπως λένε οι αρχιτέκτονες, λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός του έργου. Έχουμε ένα έργο που υπηρετεί συνολικά τι, την ψευδαίσθηση. Αυτά όλα είναι για να υπηρετηθεί η ψευδαίσθηση. Η οποία θα μας δώσει την αίσθηση εκείνη, την πνευματική που χρειαζόμαστε. Ότι πετάει, ότι είναι των ουρανών. Ότι ανεβαίνει με την Αθηνά επάνω. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Είναι πνευματικό το έργο. Δεν είναι απλώς κτίσμα. Είχαμε ένα ναό και του βάλαμε χρυσάφι και ελεφαντοστούν μέσα και το θαυμάζουμε και προσκυνάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει η έργο τιμή, αποθέωση ας πούμε του κόσμου. Και της Αθήνας. Επιπλέον. Η έργο αποθέωση. Επομένως λοιπόν, εδώ. Όλα υπηρετούν την ψευδαίσθηση. Οι ευθείες δεν είναι ακριβώς ευθείες. Τα επίπεδα δεν είναι ακριβώς οριζόντια. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο διασκεδάζεται το βάρος. Η ύλη υπηρετεί το πνεύμα. Διασκεδάζεται το βάρος. Και βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα στόχο τον οποίο είπαμε πριν, δηλαδή αντιμετωπίζεται πλέον το αττικό φως, το οποίο με τη δύναμή του ευθύνει τα πράγματα. Προκειμένου να μην ισοπεδώνεται το παν, καμπυλώνεται ούτως ώστε να εξουδετερωθεί και να μεγεθυνθεί το μεγαλείο του φωτός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι πείρα και τι ευαισθησία έχει κατατεθεί μέσα σε αυτό το
έργο που το κάνει αιώνια και γι' αυτό έρχονται μιλιάδες κάθε χρόνο να το δουν. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν. Προφανώς λένε οι ξεναγοί τα πρέποντα, ας πούμε, αυτά που λένε και εδώ πέρα, αλλά είναι κάτι άπιαστο αν σκεφτούμε τα σημερινά έργα, τα οποία αυτά έχουν τη μεγάλη τους αξία, αλλά το κατασκευαστικό έργο βαραίνει. Δηλαδή η υλικότητα δεν γίνεται εύκολα πλέον. Είναι άλλο πράγμα. Παρόμοια θα λέγαμε για την ανομοιότητα των χειών. Είναι ανώμοι. Δηλαδή ενώ δείχνουν όλες οι κολόνες όμοιες, απολύτως όλες όμοιες, έτσι, ενώ δείχνουν κάθετες, ας πούμε, στο έδαφος να βουλιάζουν, και ενώ δείχνουν ότι είναι σε ίση απόσταση μία από την άλλη, τίποτα από όλα αυτά, έτσι, δεν συμβαίνει. Έχουμε την τελειότητα της ανακρίβειας. Έχουμε την τελειότητα της ανακρίβειας, άλλου είδους τελειότητα. Αλλά δια των μαθηματικών. Όχι με την έμπνευση και το ένστικτο. Ούτε με τη φαντασία. Τίποτα αυτό. Καθόλου πρόμορφη φαντασία. Έχουμε σύλληψη του προβλήματος, επίλυση με αυτό το δείχνει δηλαδή αυτό και πόσο δημιουργικά μπορεί να είναι τα πιο αυστηρά μαθηματικά. Πόσο να μας πηγαίνουν σε εντελώς διαφορετικά, ας πούμε, έτσι, επίπεδα. Μήπως είναι δημιουργική ασάφεια. Όλα μέσα να τα πούμε, αλλά μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, έτσι. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, γιατί ακριβώς προσοχή. Εκεί που ο προσκυνητής νιώθει την απόλυτη σταθερότητα του αιωνίου, τις κολόνες με το μέγεθος, με την θεραιότητα, με το βοηθικό, τα πάντα είναι κινούμενα και ασταθή. Γι' αυτό λέει να ανεμίζει αυτός ο ναός. Κυριολεκτικά ανεμίζει. Η αιωνιότητα εδώ αφορά κάτι αενάως κινούμενο. Κάτι αενάως κινούμενο. Και όχι κάτι απολύτως στατικό. Δηλαδή είναι αιωνιότητα ζωής. Όχι αιωνιότητα χωρίς πνεύμα, χωρίς πνοή. Έτσι, μια στατική, ας πούμε, αιωνιότητα. Γι' αυτό καμία κολόνα δεν είναι κάθετη επί του εδάφους. Καμία δεν είναι ακριβώς παράλληλη προς την πλανήτη. Έχουν έτσι μια κλίση. Εάν ήταν κάθετες απολύτως, θα είχαμε διάσπαση του κτηρίου. Ενώ έτσι ενώνονται στο υπερπέραν με δίκη πυραμίδος, μας λένε οι αρχαιολόγοι. Έχουμε μια τέτοια κλίση. Μια τέτοια κλίση, όλα αυτά ενώνονται στο άπειρο. Ενώνονται σε μια μαγική πυραμίδα, όπου εκεί ακριβώς έχουμε την αρτίωση της ισορροπίας του έργου. Γιατί αλλιώς οι κάθετες στηρικτικές κολόνες θα το διέλυναν με την πίεση του φωτός. Το κτίριο. Θα είχαμε πλήρη διάσπαση του κτιρίου. Θα είχαμε εδώ ή καλή ότι καραγκιόζει. Αντί υπαρθενό. Και μόνο έτσι, γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή το κάθετο θα απομόνωνε τις κολόνες. Έτσι. Θα διασπούσε σε κάθε κολόνα ένα κομμάτι του κτιρίου. Δεν θα μπορούσαν να ενωθούν έτσι, αυτά τα πράγματα. Και ακριβώς έτσι, η φορά τους κλείσει προς τα μέσα είναι αυτή που ενώνει έτσι, το κτίριο και υποστηρίζει, ας πούμε, την ενότητά του. Επομένως, η ισορροπία της ζωφόρου και η ισορροπία της τάσεως των κοιώνων στην πραγματικότητα, πιο πνευματικό σκοπό είναι μια ισορροπία εκτός κτηρίου. Όλα αυτά πάνε έξω από το κτίριο. Πού, στον ουρανό, πού, στο Θεό. Αυτό είναι το βαθύτερο σκεπτικό. Ενώνεται πάνω από τον κόσμο αυτό το πράγμα. Ενώνεται πάνω από τον κόσμο. Οι εξοχές δηλαδή, έτσι, αφομοιώνονται, ας πούμε, διάφορες εξοχές. Το μάτι πια τα ενώνει όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνοντας ακριβώς η δυναμική των ευθειών, βγαίνοντας έξω από το κτίριο και ενώνοντάς το. Και βεβαίως, έτσι, στηρίζουν πια οι τέσσερις ακραίες κολόνες, γωνίες, εκεί στηρίζουν πια πιο κάθετα τη στέγη και τη σταθεροποιούν. Έχουμε τέσσερις κάθετες και μια ροπή προς τα πάνω, η οποία στερεώνει, ας πούμε, το κτίριο.
κτίριο και βεβαίως και το σταθεροποιεί. Ενώ ταυτόχρονα είναι πιο χοντρά σαν τις άλλες κολόνες. Με το μάτι δεν φαίνεται τίποτα, εννοείται. Αλλά η μελέτη έχει γίνει γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Τι είναι, ποιο λόγο, για να αντέχουν το φως. Γιατί είναι πολύ σκληρό το φως το Αττικό. Είναι ισοπεδωτικό. Πώς θα το αντέξει αυτό το πράγμα. Θα το αντέξει με αυτό το μεγαλοφύλλο τρόπο. Δηλαδή έχουμε πια μπροστά μας ένα κτίσμα το οποίο μοιάζει, ας πούμε, σαν ένα φυτό, σαν ένα δέντρο το οποίο είναι φορτωμένο από καρπούς, ένα πράγμα που ζει κυριολεκτικά, που κινείται και που βγαίνει, φυτρώνει από το έδαφος του λόφου και πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτή είναι, έτσι, η εικόνα. Αυτό φαίνεται και στην παράσταση του συγκροτήματος όταν το προσεγγίζουμε. Τι συμβαίνει όταν ανεβαίνουμε στην Ακρόπολη. Εκείνος ο οποίος ανεβαίνει στην Ακρόπολη από κάτω, έτσι, η Ακρόπολη δείχνει κάτι μικρό. Έτσι. Είναι πάντα κάτι μικρό. Όσο ανέρχεται τα προπήλαια, όσο ανεβαίνει προς τα πάνω, αυτά μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν και βεβαίως έτσι, ο Παρθενών εξαφανίζεται. Όσο πλησιάζουμε τα προκλήρια, τόσο δεν βλέπουμε τον Παρθενώνα. Όταν προσπεράσουμε, όταν περάσουμε τα προκλήρια, ξαφνικά ορθώνεται ο Παρθενώνας. Ξαφνικά εμφανίζεται έτσι ο Παρθενώνας, μεγάλος, τεράστιος, αλλά τεράστιος τι, όχι για το μέγεθος, αλλά για την προσδοκία μας. Για αυτό που θέλουμε από ένα ναό, τεράστιος εμφανίζεται. Γι' αυτό που διψάμε προσεγγίζοντας αυτό το στοιχείο, ας πούμε, της υπάρξης μας, αυτό είναι το τεράστιο, όχι ένα τεράστιο ογκώδες, ας πούμε, έτσι, κατασκεύασμα. Βεβαίως, οι διαστάσεις πλέον έχουν εκμυδενιστεί, υπηρετούν καθαρά τον πνευματικό στόχο. Δεν υπηρετούν κάτι άλλο. Ποιος είναι ο πνευματικός αυτός, ας πούμε, έτσι, στόχος, ο πνευματικός στόχος. Πλέον και το πνευματικό μέσο το οποίο συνοψίζει όλα όσα έγινε έγκυται στο εξής, ότι οι διαστάσεις αυτές καθ' αυτές, το 71 επί 30 και επί 17, δεν ξέρω πόσο είναι, ας πούμε το ύψος, δεν μετρούν οι διαστάσεις. Η ψήστη σοφία των κατασκευαστών είναι ότι στη θέση των διαστάσεων έχουν μπει οι αναλογίες. Προσοχή, τι σημαίνει μπαίνουν οι αναλογίες. Η σχέση δηλαδή, και όχι η καθ' αυτό ύπαρξη, ας πούμε. Τι σημαίνει μπαίνουν και μετρούν οι αναλογίες. Σημαίνει ακριβώς ότι έχουν την πιο υλική έκφραση του Θεού ως λόγου, ως αναλόγων σχέσεως. Τι μας έλεγε ο Ηράκλητος, τι μας λέγανε αυτοί, όλοι για τον λόγο μιλούσαν. Ο λόγος είναι η πραγματικότητα του κόσμου, η βαθύτερη. Μας έλεγαν οι προσοκρατικοί και οι μετά προσοκρατικοί. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, έτσι, ακριβώς η ευσέβεια την οποία μας ζητούν δεν είναι καμενάδες, είναι η καταλόγων ζωή. Αυτό σου ζητάει ως ευσέβεια η θέαση του Παρθενώνος. Όχι να πας να ανάψεις, να προσκυνήσεις, δεν ξέρω τι άλλο να κάνεις. Αυτό γιατί έχει και ένα ειδικό χαρακτήρα. Ποιος είναι ο ειδικός χαρακτήρας. Αυτή είναι ένα ένος κόσμου που έχει εξωστρέφεια μεγάλη. Ο Θεός είναι η φύση. Όταν μετά θα έρθουν οι εκκλησίες χριστιανικές, είναι η ώρα της προσευχής. Κλείνουν τα πράγματα μέσα. Είναι δύο δυνατότητες υπάρξεως διαφορετικές. Πολύ πλούσιες όλες. Στο ένα είναι το κλείσιμο της προσευχής, το άλλο είναι το άνοιγμα στον κόσμο. Ο ένας είναι Θεός έξω, ο άλλος είναι Θεός μέσα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, με ιδιαίτερο, ας πούμε, ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον. Είναι δύο πολιτισμοί. Δύο τρόποι ζωής.
είπαμε. Όλα είναι χρώμα. Όλα είναι χρώμα. Και εκείνος και είπαν, αλλά επειδή μετρούν οι αναλογίες, δεν είναι ο ρόλος του χρώματος κυρίαρχος. Σωστή παρατήρηση. Επειδή μετράει η αναλογία και δεν μετράει η στατικότητα του υλικού. Πολύ αυτό. Δεν παίζουν ρόλο πια. Δηλαδή, να πούμε, ξέρεις, ήταν κόκκινα. Ναι, ασφαλώς ήταν όλα χρωματισμένα. Αλλά η αναλογία ήταν το υπερχρώμα. Γιατί εκείνο κέρδιζε το μάτι υποδορίως και υποχθονίως. Εκείνο επέβαλε τον κανόνα. Η αναλογία. Τίποτε δεν θα έπαιζε. Τίποτε. Και το χρώμα δεν έπαιζε χρώμα, δεν έπαιζε ρόλο, δεν έπαιζε τίποτα. Έχει μεγάλη σημασία, ας πούμε, εξού και οι απομιμήσεις στο Παρίσι, στο Μόναχο, στη Μάστιχνα, στη Μόσχα, είναι κατάψυχες. Εκεί είναι τα δεδομένα, δεν είναι αναλογίες. Πρώτη για μεγάλους τεχνίτες. Εκεί δεν υπάρχει το φως. Το οποίο να χρειαστεί διαχείριση, όχι δεν έχουν μαθηματικού σχεδόν. Αλλά δεν υπάρχει το φως, επομένως είναι βατερλό. Κάθε προσπάθεια είναι αυτός ευγενική προσπάθεια. Από τη Βασιλόπουλο δεν το χρησιμοποιήσω. Ο Θεός και η ψυχή του που λέμε. Επομένως. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει αυτό το φως, η αναπαραγωγή των σχέσεων ύλης και φωτός που έχουμε στον Παρθενώνα δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Γιατί λείπει τώρα από τα δύο στοιχεία, το στοιχείο φως και μένει μόνο το στοιχείο ύλη, άρα καταστροφή. Εδώ έχουμε τη μεγάλη σύλληψη, το άειλο με το υλικό, το οποίο φτιάχνουμε πραγματικότητα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Με όλα αυτά που είπαμε και παρόλα αυτά που είπαμε, το τέλος της ηγεσίας του Περικλέους, για να κλείσουμε, ας πούμε, δεν ήταν ευτυχές. Δεν ήταν ευτυχές και βεβαίως όλοι συμφωνούν σε αυτό το πράγμα. Η ιδέα του για πανελλήνιο ένωση έπεσε πάνω στη σπαθιατική αντίδραση, η οποία εκμεταλλεύτηκε βεβαίως τα προβλήματα που δημιουργούσε η συμμαχία και έτσι, η χειραγώγηση του ταμείου. Και βεβαίως το σχεδιαζόμενο πανελλήνιο συνέδριο δεν έγινε ποτέ. Γιατί είχαμε επικύρωση των σχεδίων με ένα πανελλήνιο συνέδριο. Δεν έγινε ποτέ. Αλλά και η Αθήνα υπονόμευσε ακριβώς το στόχο της, όπως είπαμε πριν, με την υπεριαλιστική πολιτική της. Γιατί αυτό που είπαμε πριν, η ετερογωνία των σκοπών είναι σε κλασική μορφή εκδηλούμενη στο πρόβλημα της Αθήνας και στο μεγαλείο και την κατάρρευσή της, που ήταν και η απαρχή της καταρρεύσεως της αρχαίας πόλεως. Γιατί την τάξη οι Μακεδόνες ήρθαν πέρα. Μετά από καιρό, μετά που καταστράφει το σύμπαν κτλ. Τι λύση έμενε? Έμενε ο πόλεμος. Η αποτυχία κάθε πολιτικής είναι ο πόλεμος. Παρά το γεγονός ότι, όπως λέει ο Κλάουζιβιτς, είναι η συνέχεια της ειρήνης με άλλα, της πολιτικής με άλλα μέσα. Έτσι. Επομένως, λοιπόν, ο Περικλής πέφτει θύμα της πολιτικής του. Γιατί τι έχει χάσει? Έχει χάσει τη σχέση μεγαλείου των Αθηνών και ορίου του μεγαλείου. Το μεγαλείο έχει όρια για να μείνει μεγαλείο. Αν εφορίων γίνεται ερείπια το μεγαλείο. Εκεί ακριβώς χάνει ο μεγαλοφύσαρτος άνθρωπος, χάνει τον έλεγχο των πραγμάτων, όπως είπαμε το όραμα κερδίζει, ας πούμε έτσι, την λογική. Και ο αθηναϊκός του πατριωτισμός γίνεται καταντά άρνηση του πανελληνισμού. Τελικά η Αθήνα τρώει, ας πούμε, την Ελλάδα, την οποία αυτός οραματίστηκε με κέντρο βάρος και άξονα αναφοράς στην Αθήνα. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε έτσι, με ένα μικρόβιο το οποίο αθέλητα έτσι, σαπίζει, ας πούμε, έναν οργανισμό. Βεβαίως δεν μπορούμε να μιλήσουμε
για λάθος δικό του με την στενή έννοια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όριο της δημοκρατίας με τη στενή έτσι έννοια, δεν μπορούσε να, δεν μπορούμε να πούμε αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι οι δυνάμεις που απελευθερώνονται από τις μεγάλες ιδέες, οι δυνάμεις που απελευθερώνονται, χρειάζονται άλλο σχήμα. Και στην περίπτωση κατά την οποία μακροημερεύει μία ιδέα, δεν προλαβαίνει το καινούριο σχήμα και ο δυναμισμός της θετικής αντιμετωπίσεως γίνεται απόλυτη άρνηση και καταστροφή. Έτσι εκφράζεται η ετερογωνία των σκοπών και έτσι πάμε για τον καινούριο χρόνο. Μπράβο, μπράβο! Καλά σας πήγαμε! Αυτό το μήνα πάει εδώ.